Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο και όχι μόνο. Καλησπέρα κύριε Τρέγια μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους από την πρωτεύουσα της μίας και ελληνικής μοναδικής Μακεδονίας που υπάρχει στην Ιφίλιο, την αγαπημένη Θεσσαλονίκη μας, την πρωτεύουσα, επαναλαμβάνω, της Μακεδονίας μας. Συντροφιά παρέτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη εδώ στους 107,4 στον FM με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Δευτέρα και Παρασκευή, μην ξεχνάτε, διαφορετική ώρα, έτσι. 10-12 είναι το ραντεβού, τη Δευτέρα και την Παρασκευή. Να μπούμε λίγο κατευθείαν, Τάσο, γιατί αργήσαμε. Να πούμε ότι η ΑΕΚ προηγείται με ένα 0 στο ημίχρονο, έτσι. Τον Ατρόμητο. Πόσο δίνει το διπλό, δεν μπορείς να δεις κιόλας σήμερα. Ναι, σήμερα είναι η τρίτη φορά που ξεχνάω μέσα σε μισό χρόνο. Η τρίτη φορά. Δεν είναι εύκολο να κάνεις εκπομπή μαζί μου, να αποσυντονίζεσαι. Όχι, ρε, βγαίνω και περπατάω λίγο κάθε 40 λεπτό. Αυτό, ναι, ναι. Και τα ξέχασα. Βγαίνω, περπατάω λίγο κάθε δύο μέρες και περπατάω 40 λεπτά. Ναι, ναι. Όταν τα περπατάς, γιατί τα παίρνεις, ας πούμε. Εννοώ ότι βγήκα γρήγορα από το σπίτι, έτσι βιάστηκα για να περπατήσω λίγο περισσότερο. Και τα ξέχασα. Α, σε πάρω ένα καραβόσι. Πρέπει να υπάρχει εδώ ένα ζευγάρι. Δεν πρέπει να υπάρχει εδώ ένα ζευγάρι, πρέπει να τα κρεμάσει τα γυαλιά. Τι, στο λαιμό, τι. Ναι, στο λαιμό, γιατί. 50 χρόνια. Να μας τα δώσει με οξυγονοκόλλη στα μάτια. Αξιολογότατος κύριος είσαι, ναι. Κύριος από το παδικό σου. Ναι, 50 είμαι, αλλά δεν δείχνω. Δεν δείχνει 50. Η αλήθεια είναι ότι δεν δείχνει 50, δείχνει πολύ μικρότερο. Να σε καλά. Η αλήθεια είναι. Ωραία. Τώρα εντάξει, εγώ φοράω και 600 ευρώ γυαλιά για να βλέπω. Μοιοπία 500. Αστιγματισμό. Όχι, δεν το λες εσύ. Και θαυμάστρες που πηγαίνω στο. Θαυμάστρες δεν το λένε. Εντάξει. Οπότε δεν νομίζω να είναι όλοι καταράκτη. Συχνάζει πως τη Βασιλή Όλγα έτσι εκεί. Τι είναι, σχολή τυφλών, τι είναι. Τι είναι εκεί. Δεν ξέρω. Τι βόδεις. Κάτσε γιατί. Κάτσε γιατί είμαι. Εκτός από αυτό και τη φαρυγγίτιδα, έχω φωνή. Αν φαρυγγίτιδα έχεις, τι να κάνω, γυαλιά ρε, δεν έχεις, πώς θα σε παντρέψω, Παναδερμάς. Έχει δύσκολη περίπτωση. Θα σε πάω στην Αγία Τριάδα στο καπί, Παναδερμάς. Δύσκολη περίπτωση, δύσκολη. Ο άλλος έπεσε κάτω, τον έκανε στον Ιχολύπτη, έπεσε κάτω. Δεν θα πέσει άνθρωπος κάτω. Εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε. Καλά, μην βγάλεις χωρικός του, διάβασου. Όχι, πώς γίνεται, συνωμοτεί το σύμπαν. Για να γίνει τι ρε τραγικό. Όταν βιάζεσαι ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή εγώ παίρνω το, σου στέλνω μήνυμα κάτι. Ναι, και είπες θα αργήσεις λίγο. Σου λέω λίγο θα αργήσω, τέλειωσα κάτι δουλειές αργά. Παίρνω το Βασίλη, το λέω, πες το χάος, παραλάβαμε να κρατήσει κανένα πεντάλεπτο λίγο παραπάνω. Θα αργήσω, πες και το Ζάχο, ναι. Κατεβαίνω από ασβεστοχώρη, ρετζίκι, ξέρεις την κίνηση εκεί, το έχω υπολογισμένη αυτή. Ναι. Εκεί στην Νεάπολη μόλις μπαίνω. Τι έγινε πάλι εκεί. Στα Πάτρια εδάφη. Ανάβει το λαμπάκι. Από τη βεζίνη. Διν τυριντίν, διν τυριντίν, διν τυριντίν. Βέβαια άναβε. Συγγνώμη, όταν ανάβει το λαμπάκι, τι σημαίνει. Άναβε από πιο μπροστά. Σε 500 δηλαδή, μέτρα τέλος. Από το πανόραμα, από τη δουλειά που γύρισα με στο χώριο και τέτοια άναβε, αλλά το είχα ξεχάσει. Βλέπω τέλος πάντων ότι. Και θυμάμαι δεν έχω βεζίνη. Δηλαδή μισή μέρα είμαι χωρίς βεζίνη. Λέω θα τελειώσει και ρετζέρο. Τώρα. Δεξιά. Παπ Ισακίδη. Ναι. Στο χωριό. Ακριβώς. Στο αδερφό το. Τεχλικίδης. Βάζεις. Στον Ισακ του Τεχλικίδη. Ας την Ανδρέα Παπαδρο Κλάτς, ρίξε ένα πενιντάρικο. Ζαν-Κλον Μπαντάν. Βάζουμε 10-10. Το βάζουμε, φεύγουμε. Παπ, φανάρια, ιστορία. Ξανανάβει το λαμπάκι. Όχι, α, όχι. Δεν ανάβει. 50 ευρώ βρε. Ξέρω εγώ ρε φίλε. Δεν ανάβει το λαμπάκι. Έρχομαι εδώ. Πάρκι που να βρεις εδώ. Δύσκολα. Λέω το Σοφού, τώρα Εγνατία και αυτά. Τέλος πάντων. Δύσκολα. Παρκάρω, πάω στην Εγνατία. Την ώρα που πάω να παρκάρω, πάω στην Εγνατία, βλέπω έναν. Ένα νεαρό παιδί γύρω στα 30-35. Σταμάτα, με κάνει μια. Τι έγινε. Στην ευχή της Παναγίας μου. Ανοίγω, τι έπαθες, αδερφέ το λέω. Σε παρακαλώ, μου λέει, βιάζομαι. Έμεινα από μπαταρία. Να με βάζεις λίγο μπρος στο αυτοκίνητο. Αδερφέ το λέω, έχω αργήσει. Με περιμένω για εκπομπή. 8 ξεκινούσα, λένε 8 και 4 και είμαι στο δρόμο ακόμα. Δηλαδή, κοίτα πώς γίνεται, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι. Αλήθεια, νόμιζα, όλα αυτά που σου λέω. Όχι. Αλήθεια είναι. Νόμιζα παραβολή ήταν. Όχι, όχι, όχι. Αλήθεια είναι. Ό,τι σου λέω είναι αλήθεια. Αληθινό. Το έδωσε, έχει και. Τι να δώσω, όχι, το λέω, φεύγω, με συγχωρείς. Δηλαδή, δεν μπόρεσα. Έχει για να δώσει. Έχω, ρε φίλε. Έχεις, και να μην έχω, πρέπει να έχει αυτό. Ναι, αλλά ήθελε να παρκάρω διπλή γραμμή πάνω στην Εγνατία, στην εφοριογραμμή. Γιατί εκεί έμεινε. Καλά, οδική βοήθεια δεν είχε αυτό. Τι να σου πω τώρα, άνθρωπο και εγώ τα τον είδα δηλαδή. Δηλαδή και να μην μπορεί να βοηθήσει το παλικάρι. Δηλαδή στεναχωρέθηκα. Του λες τι ομάδα είναι, Άρης. Μην εκεί που είσαι. Καλά, δεν το ρώτησα αυτό. Ναι, βλάκι. Γιατί, όχι, ότι ομάδα και να ήταν. Θα τον βοηθούσε. Αν έλεγε Ολυμπιακό. Ναι. Τέλος πάντων. Τελειώνει και αυτό. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ζητάω. Τελειώνει και αυτό. Φεύγω. Και άλλο έγινε ρε τρέλα. Έρχομαι εδώ, ρε φίλε. Μπαίνω στην είσοδο, ωραία, όλα καλά. Βλέπω τον Σασέρ.
Ναι. Όταν πάει να βάζει το σέντερ, βλέπει ο όροφο. Ξέρω είναι. Τι θα μου πει. Και βλέπω είναι μηδέν. Ναι. Να ένα καλό λέω. Το παθαίνω λοιπόν, συνέχεια. Πάω αυτό. Να πιάσω το πόμολο το να ανοίξω. Να ανοίξω. Και το, το καλούν. Το καλούν. Το παθαίνω εγώ λόγω και τη δουλειά. Και δίνω σε... ένα μπουκέτο ρε φίλε εκεί την ώρα στο, ναι. Στην πόρτα του σασέρ. Λέω, άμα δεν ήταν δηλαδή ναι. Η χοντρή Λαμαρίνα θα είχε κάνει ναι. Κάτω. Δηλαδή λέω, ας. Που είδε στο τρίτο το κατάλαβα. Είμαστε και εκτό όροφο. Ηρέμησα μετά από ένα λεπτό και κάτι που κατέβηκε από τον πέμπτο. Το ασασέρ, στον πέμπτο με πήγε. Το που ανοίγει νομίζω, η πόρτα, νομίζω, βγαίνουν, στο βγαίνουν δύο υπέροχες εθέρες υπάρξεις. Άρα είπες καλό, κάτω, καλό έγινε. Από τη σχολή. Από τη άρα σχολή. Για καλό έγινε. Και με το που ανοίγει την πόρτα, λέω, ξέρω σου πω γιατί χάρηκα. Γιατί ήταν πρόσχαρες οι κοπελάρες αυτές οι δύο που βγήκα, που άνοιξαν την πόρτα. Ανοίγει και σε βλέπουν. Με το που ανοίγουν την πόρτα, πριν με δουν, είναι χαμογελαστές. Ναι. Ναι, και ανοίγω την πόρτα, λέω, περάστε. Ναι. Μου λένε, καλησπέρα σας. Ναι. Λέω, τα δέοντα. Τα δέοντα. Καλησπέρα σας, ναι. Κύριε Τρέγια, δεν είπα και εγώ. Όχι, δεν είπα. Δεν, είπα. Δεν ασχολούνται. Δεν ασχολούνται, ευτυχώς τα κορίτσια. Γιατί δύο φορές ξεχάστηκε και πήγες στον πέμπτο όροφο αντί για τον έκτο. Ξέρω εγώ. Σαλιάρι, εσύ πήγες. Και ωραία. Ναι, γεια σας, καλή βραδιά. Σχολή χορού είναι καταρχήν από κάτω. Σχολή χορού και γυμναστήριο. Και γυμναστήριο. Βουτσινάς, ρε φίλε. Βουτσινάς, ναι. Και γυμναστήριο. Και εκεί άρχισα λίγο να χαλαρώνω και να ερεμώ. Εντάξει. Μπήκα στα σανσέρ. Ερχόμουν εδώ πέρα. Αυτές βγήκαν όμως. Δηλαδή, ναι, δυστυχώς. Συνομώτησε το σύμπαν, φίλε, για να αργήσω άλλο ένα πεντάλεπτο. Άρα, συγγνώμη, ρε φίλε, στο τελευταίο που μας περιγράφεις ήσουν τυχερός. Τι μας πουλάς τρέλα. Δεν ήμουν τυχερός. Πώς δεν ήσουν τυχερός. Α, επειδή έχασα. Άμα το άνοιγες, δεν θα τις έβλεπες. Θα ανέβαινες έκτο. Και τι έγινε που τις είδα, πού είναι η τύχη. Τίποτα. Θα ήμουν τυχερός. Αν ήμουν ελεύθερος, δεν ήμουν παντρεμένος, δεσμευμένος με ναι. Τρία παιδιά κτλ. Ναι, έκανες ένα οφθαλμόλουτρο. Οφθαλμοσυντήρηση, 8 δευτερολέπτα. Ούτε το οφθαλμόλουτρο φτάνει. Ναι. Φωτογράφησες με τα μάτια, φωτογράφησες, έμεινε εικόνα. Όχι. Όχι. Αυτό, επειδή εμείς είμαστε και. Μιας ηλικίας. Παλιά σκοπής να πούμε αρσενικά. Ναι. Όμορφα, ναι. Ωραία. Εγώ, αν ήμουν ελεύθερος στη δεδομένη στιγμή, ναι. Τις κυνηγούσα. Τι εννοώ, τις φλέρτα. Τις φλερτάριζα, παιδί μου, όμορφα, ωραία. Τρικλοποδιά να τη ρίξεις όχι, κιόλα. Τι τρικλοποδιά, ρε βλάχο. Για να τη ρίξεις. Βλάχο. Τι βλάχο κάμπου έχεις, βρε μπαστούνο. Εκεί βρε βλάχο στη Νεάπολη. Πόσες ρίχνατε τις γκόμενες, με κανένα τάκλιν, με καμιά τρικλοποδιά. Εκεί οι γκόμενες στη Νεάπολη ήταν ακομπλεξάριστες, αγόρι μου. Δεν το παίζαν ντίβα καλαμαριώτησες. Εγώ τι δουλειά έχω με την καλαμαριά. Αυτό έχεις δίκιο. Δεν το παίζαν ντίβα από τη Σοφούλη. Α, δίκιο έχεις. Που ντύνονται. Στη Χαριλάου τώρα ντύνονται. Σε νιάρονται τέλος πάντων, βάζουν τα ξέκολα. Τα δωδεκάποτα και τα λοιπά. Και τα δωδεκάποτα ναι, και ναι, άμα δεν τις πειράξει στον δρόμο, ναι. Πάνε στη φίλη τους, καλές τι είναι αυτό. Ναι. Δεν μας πείραξε κανείς. Τις πειράζουν. Δεν μας φερτάρει κανείς. Τις πειράζουν η ωραία. Μύτη λίγο. Στη δορυφορική και έτσι θα δράζα. Ναι, λιγούρδες. Αποφάσισε μωρή Μαγδάλο, τι θέλεις. Εντάξει, είπαμε, θες να πούμε να σε πειράζει ο άλλος ή το παίζεις Παρθενόπι να πούμε. Καλαμαριά. Κουστάρεις να είσαι για τον εαυτό σου μόνο όμορφη. Αλλά καλαμαριά γενικώς είναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, καλαμαριά. Είναι το επίπεδο. Το επίπεδο είναι μαμά μπέικον, ας πούμε, εντάξει, οπότε δεν έχει... Μου βάζεις τώρα το κολάν, το εφαρμοστό, καλά έτσι, ναι. Βγάζεις τον κουραδοκόφτη πάνω από το κολάν, ξέρω εγώ, το να φαίνεται. Το δεκάποντο δεν βλέπω, το δεκάποντο. Το δεκάποντο είναι το κλασικό, ρε παιδί το μου, μήνυμο. Το δικαστηρίον, φορούσε η αλώμα, με τη Θεός χωρέστη. Σας αρέσει το δεκάποντο... Γουστάρω, τρελαίνω, φετίχ. Φετί. Μπράβο, τότε φετί. Γιατί το λίγο φετί. Το κοροϊδεύω. Όχι, όχι, δεν το κοροϊδεύω, το ωραίο το γουστάρουμε, το λέμε, ναι. Μου βάζεις αυτό, δηλαδή, αναδεικνύεις, ρε παιδί μου, το καμπυλωτό θηλυκότατο κορμί σου. Ωραία. Έτσι, φοράς εγώ πάρω το ξόβιζο, ξέρω εγώ, το μαλλί και αυτά και 18 κιλά σοβά. Ναι. Και άμα σου πει κανένας, ρε παιδί μου, γεια σου κοριτσάρα μου, μόρφινε στη γειτονιά μας, ναι. Το πέρασμά σου, ξέρω εγώ. Ωραίο, σε αυτά ναι, είσαι καλός, ναι, είσαι ντόκτορ. Ναι, και ξέρεις τι, είπε... Άσυχτη, ρε. Ναι. Αλήτη. Είναι να με πειράξει εμένα. Η κλασική ναι. Ελληνίδα. Άνα, δεν υπάρχουν άντρες ναι. Και μόλις ναι. Τις πειράζεις. Ναι, και μόλις θα μιλήσεις στο Facebook το βράδυ με τον πρώην γκόμενο. Που την παρηγορεί και καλά γιατί χωρίσανε. Ξέρεις, Δημητράκη μου, πέρασε και ένας αλήτης, μου είπε για τον ποπό μου, μου είπε για το στήθος μου, μου είπε για το μακιγιάζ μου. Ο αλήτης δεν τρέπεται. Αυτό είναι, να σου πω κάτι. Και στην άλλη συνομιλία. Μια ωραία συζήτηση. Θα κάνουμε μια τέτοια εκπομπή. Ναι, χαλάρα μας σήμερα. Και στην άλλη συνομιλία. Ο, γενικά, όχι σήμερα. Εντάξει, έτσι και έτσι το διαπηρετικό το πήρε την Κυριακή ο Άρης. Λοιπόν, όχι, άφησε απλά δύο βαθμούς. Και στην άλλη συνομιλία, το άλλο το μπλε το κουτάκι δίπλα που μιλάει με την κολλητή. Με πήραξε ένα μανάρι. Αλλά τράπηκα. Ανάλογα, άρα λες τα σχόλια είναι ανάλογα με ποιον μιλάει. Όχι, είναι διπρόσωπες αυτές οι κάρυγες. Ωραία. Κατάλαβες. Άνα, μπράβο. Και το μόνο που ζητάνε είναι να ικανοποιούν το εγώ τους. Και οι περισσότερες είναι εγωκεντρικές. Για ό,τι πρέπει. Γιατί έτσι μπορούν να προσελκύσουν αρσενικά. Ό,τι πρέπει είσαι μετά τον Γιώργο τον Ζαγόρα για μια εκπομπή με τα μεσονύχτια για το σεξ. Ο ασκητής μπροστά σου πρέπει να είναι έτσι και λίγο.
Schoolboy. Όχι για το σεξ. Για, τις, για το πέσιμο. Για καμάκι. Προγαμιές σχέσεις. Oh, 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 oh. Μία τέτοια εκπομπή την κάνουμε. Αυτές είναι πρώτες πρώτων γιορτών συνήθως γίνονται τις εκπομπές. Πέρασαν γιορτές. Ναι. Λοιπόν, πάμε γιατί θα μου πει πάλι ο φίλος μου ο Χρήστος, ο Κότσης, θα μου πει πάλι ρε, σαλιαρίζατε, μισή ώρα φάγατε. Μα την έφαγε ο τέτοιο. Ο Χρήστος, ό,τι λέει, έχει δίκιο. Σοβαρά μιλάς. Είναι ένας από τους πιο αντικειμενικούς αριανούς παύλα ακροατές εκπομπής μας. Ο Χρήστος, για τον ίδιο Χρήστο λέμε. Για τον ίδιο Χρήστο λέμε. Είναι από τους πιο αντικειμενικούς αρσενικούς ανθρώπους που γνώρισε μαζί με τον Ηγεσία. Άμπαλος. Οι δύο πιο αρσενικοί αριανοί. Ο Ηγεσίας δεν είναι άμπαλος. Ο άλλος είναι. Άμπραβο. Λοιπόν, πάμε στα διαδικαστικά τώρα χωρίς να κάνω ένα έτσι επικίνδυνο επιχείρημα. Θα διαβάσω χωρίς τα γυαλιά το πορκετό. Άντε το Σκομπάρ το είχα μάθει απ' έξω και ανακατοτά. Εντάξει, εντάξει, θα το βλέπω, το βλέπω. Κάτσε να με δει προς το βλέπω. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Το πορκίτο ψητοπολείο για άλλη μια βραδιά είναι χορηγός, βασικός υποστηρικτής βασικά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Αυθεντικές, λέγε. Τι φλάκ, τον υποβολέα κάνεις εσύ. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις. Τι λέει μετά ρε. Με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες. Τι λέει μετά ρε. Νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Αυτό το θυμάμαι. Ο καλύτερος γύρος της πόλης. Χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, παντσέτες, τσουκάκια, χειροποίητα, μπέρκες, κλαμπς, μενού. Με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα. Αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Πού τα βρίσκουμε όλα αυτά. Πού τα βρίσκουμε όλα αυτά. Καραολί και Δημητρίου 52. Στο πρώην διοικητηρίου. Στο 23-15-25-55 παρακαλώ. Στο. Τι στο. Στο πορκίτο ψητοπολείο. Πορκίτο ψητοπολείο. Κατεβάστε ακόμη πάμε. Κατεβάστε εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% από το πορκίτο σε κάθε παραγγελία σας. Λαχταριστές προσφορές. Δύο μπέρκες με ένα γύρο και μία Coca-Cola μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger ή μία Coca-Cola μόνο με 4 ευρώ. Δύο special burger, ένα τσίκις και μία Coca-Cola μόνο με 5,90 και ένα κλαμπ αλατικών συν μία Coca-Cola μόνο με 5 ευρώ στο ψητοπολείο. Πορκίτο, να πω κάτι. Όχι, θα διαβάσει και μετά θα το πω. Εντάξει. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Καλησπερίζουμε για άλλο ένα βράδυ τον φίλο μας, τον Ισαάκ Τεχλικίδη με το πρατήρι εγώ καυσίμο και διανομής πετρελαίου θέρμανσης. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο στο οποίο αλλάζετε τα λάδια σας με τεράστια ποικιλία από λιπαντικά και με μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Ένα πρατήριο το οποίο φέρνει ολοκάθαρο καύσιμο στο πετρέλαιο πάντα στην ώρα του με μεγάλη συνέπεια. Τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας για το πετρέλαιο του μήνα. 2310-611-256, επαναλαμβάνω, 2310-611-256, με μεγάλη συνέπεια πάντα στην ώρα του. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση από τον φίλο μας και αδερφό Τεχλικίδη Ισαάκ. Εδώ κοντά μας άλλο ένα βράδυ και το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ, μόνο στο κομμωτήριο Ανανέωση. Ανδρέα Παπαδρέου 25 στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας με τη φίλη μας την Πόπη και το επιτελείο της στο 2310-616-999. Ανανεωθείτε οικονομικά, επαναλαμβάνω, για τα ραντεβού 2310-616-999. Ξέρεις τι θα ήθελα σήμερα, αυτό είναι που ήθελα να πω και πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, μάλλον την ώρα να ακούσουμε. Να πούμε και για το Ρίτζεσι λίγο. Α, ναι, sorry, το ξέχασα αυτό. Λοιπόν, όσοι φίλοι στείλετε μήνυμα, FM κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54-5-26, 1 και 19 CVPA το μήνυμα, κερδίζετε πρόσκληση για το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3 Μαρτίου Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Ρίντζεσι Καζίνο, στο Βεργίνα Θέατρο, έτσι. Η πρόσκληση περιλαμβάνει είσοδο στο καζίνο και στο Βεργίνα Θέατρο, την μετάδοση του αγώνα, απεριόριστη μπύρα, όση μπύρα αντέχεις να πιείς, σκάσε από την πύρα. Έχω ένα φίλο. Και πατατάκια. Και πατατάκια. Ναι. Δηλαδή ουρικό οξύ φουλ και χοληστερίνη, κάτσε καλά. Ουρικό οξύ θα εκραγεί. Ναι. Άνα μπράβο. Εντάξει, να πιείτε, αλλά μην πιείτε σαν ζώα. Γαριδάκια και ξηρούς καρπούς το ουρικό. Α, πιείτε ανθρώπινα, ρε παιδί μου, πάνε πιέσε τρεις μπύρες. Έχω ένα φίλο, 35 μπύρες μπορεί να πιει. Οπότε εσύ, να μην πάει αυτό. Δεν έχουν πρόβλημα εκεί. Πιέσαι δυο βαρέλια, ρε. Δεν έχουν πρόβλημα. Πιέσαι δυο βαρέλια. Θα μπουν μέσα, μήπως. Εντάξει.
Ναι, τι να φάει το καζίνο, το έδωσε εκατομμύρια. Περιλαμβάνει απεριόριστη μπύρα και πατατάκια για όλους, ένα λαχνό ένα άτομο για τις σκληρώσεις στο ημίχρονο, ταξίδια, αθλητικά δώρα από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ και πολλά άλλα. Λοιπόν, οι μεγαλύτεροι αγώνες στο πιο εκρηκτικό θέατρο Θεσσαλονίκης live στο θέατρο Βεργίνα. Απολαμβάνουμε την αγαπημένη μας ομάδα στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης σε ποιότητα high definition με τα πιο άρτια οπτικοακουστικά συστήματα. Λοιπόν, οι νικητές πρέπει να βρίσκονται στην είσοδο του καζίνου τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα. Διαφορετικά, οι προσκλήσεις μπορεί να ακυρωθούν. Άνω των 21 ετών πρέπει να είστε και να έχετε μόνο την ταυτότητά σας ή το διαβατήριο. Αυτά και... όσοι στείλετε μήνυμα και όσοι πάρετε και τηλέφωνο. Παίρνετε τηλέφωνο στον ηχολήπτη, αφήνετε το όνομά σας, το σημειώνει ο Βασίλης ο Καβαδίας και κερδίζετε πρόσκληση για το Ρίτσες Καζίνο. Τι να κάνουμε, φίλε, η Μαριλής μου τα είπε. Το Ρίτσες Καζίνο για τα μάτς του Άρη δεν κάνει τίποτα, τι γίνεται, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω, αυτά το... Ποιον? Αυτό που κατέξει το Champions League κατά την άποψή του, το Βαθύλακο, το Χρύσαθο. Πες το Χρύσαθο, ναι. Πόσο κόμπλεξ, πόσο αγανάκτηση έχει βγάλει. Τι τα έβαλες πάλι με το Χρυσό. Δηλαδή, δεν τα έβαλα, γελάω. Φίλε, ναι. Ξέρω, δεν χάνεις εκπομπή. Μα γελάω. Δεν χάνεις εκπομπή. Γελάω. Είναι η διασκέδασή μου, Τσαλτίδη. Είναι η διασκέδασή σου. Τσαλτίδη σας Λαμάς είναι η διασκέδασή μου. Α, το πρωί λες, το τέτοιο με τον. Και το απόγευμα. Όχι, ρε, το πρωί είναι ο Τσαλτίδη. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος τι να κάνει. Προσπαθεί το παιδί. Είναι ο πιο αντικειμενικός, ο πιο αληθινός. Αυτός που προσπαθεί να κρατήσει ένα επίπεδο στην εκπομπή, αλλά οι άλλοι δύο το ρημάζουν. Θα έρθω μία φορά, ναι. Γιατί από ό,τι εγώ την ώρα δουλεύω, ο κύριος Τσαλτίδης συχνά πυκνά απουσιάζει τα πρωινά, έτσι, ή κάνω λάθος. Κάποιες φορές απουσιάζει. Εντάξει, λόγω δουλειών, λόγω οικογένειας και. Θα έρθω μία να κάνω σε ένα πρωινό. Κάποιες φορές εντάξει, ρε φίλε, εσύ εδώ και εμείς απουσιάζουμε. Εντάξει, κάποιες φορές. Καλά, ναι, τι λογικό. Θα έρθω όταν θα ξέρω. Θέλω με Μάριο Ασλαμά και το φιλαράκι μου τον Παπαδόπουλα. Μαζί θα είμαστε. Okay, τετράδα. Χαμόσταγε. Τετράδα. Τι θα γίνει, ναι, βλέπω να. Το κτίριο να. Εγώ βλέπω τον Ασλαμά να φέγει τον έκτο κάτω. Όχι, ο Ασλαμά είναι εντάξει, άλλη κουλτούρα. Άλλη κουλτούρα. Άντε, δεν το κουναβοκούναβο. Λοιπόν, μεγάλο αντιπάουξη. Εντάξει. Και εσύ είσαι αντιαργιανό και εγώ είμαι αντιπάουξη. Δεν είναι κακό αυτό. Ναι, αλλά εμεί το έχουμε δηλώσει. Α, ναι. Κατάλαβες έτσι. Α, μπράβο. Άλλο να είσαι δηλωμένος και άλλο αδήλωτος. Βέβαια, Τάσο, και άλλη παραγωγή σε άλλο, όχι εδώ πέρα, σε άλλα ραδιόφωνα που και καλά είναι. Εμένα αυτό μου τη δίνει, ρε φίλε. Πρόσεξε, στο μικρόφωνο. Ναι, ο Άρης να πάει καλά. Ναι, ο ΠΑΟΚ να πάει καλά για να μην φωτογραφίσω. Ναι, τέτοιο. Ναι. Και έξω όταν είμαστε στις παρέες μας να λέει. Τα σκουλίκια, για να πω οι Τούρκοι, να πέσουν. Πώς το συχαίνομα αυτό, ρε φίλε, το πράγμα. Σύχαμα. Συχαμένε. Συχαμένε. Λέει κι ο άλλος. Λοιπόν, και πριν πάμε στο. πριν πάμε, ξέρεις τι θέλω. Γιατί χθες εντάξει ήταν η μέρα μετά το ντέρμπι. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε έτσι πάλι δύο πραγματάκια. Περιμένω να ακούσω σήμερα. Θα περιμένω το Θόδωρο. Το Θόδωρο, ο οποίος το κατέχει πιο πολύ. Την ανάλυση, την προπονητική, θα τον περιμένω γιατί χθες δεν βγήκε. Πού να βγει ο άνθρωπος, θα τον δώσουμε ένα έτσι, 5 λεπτάκι, 10 λεπτάκι να μιλήσει. Θέλω να μου πει την ανάλυση, την τακτική, τι έγινε, γιατί ήταν και κατά του Σάβα Παντελίδη. Εντάξει. Ναι, ναι. Τι έγινε, ας πούμε, με τον Λουτσέσκο. Περιμένω το Θόδωρο. Σιγά μην βγει ο Θόδωρο σήμερα. Γιατί να μην βγει, ρε, θα... Γιατί. Τι έχει, δουλειά στο τέτοιο. Όχι, γιατί έπεσε έξω σε όσα είπε, νομίζω. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, σχέση. Έτσι νομίζω. Λες. Δεν θυμάμαι, έτσι κάτι τέτοια. Λες να κάνει. Δεν τον έχω για τέτοιο. Πατάτες Βαθυλάκου. Δεν τον έχω για τέτοιο. Πατάτες Βαθυλάκου. Εγώ πιστεύω θα μας το αναλύσει έτσι πάρα αυτά το θέμα. Και είναι, θέλω να ακούσω την άποψή του γιατί επιχειρηματολογεί και εφόσον μου λες ότι εκτός από τα εστιατόρια έχει ασχοληθεί και με την προπονητική. Έτσι, έτσι δήλωσε. Τι έτσι δήλωσε. Αυτός δήλωσε έτσι. Ναι, εγώ ασχολήθηκα με την προπονητική. Εντάξει. Θα μας το δείξει τώρα. Λοιπόν, πάμε Βασίλη στο άκουσμα της ώρας που την συντρίψαμε λίγο. Να πω την άστα να πάνε, άστα να πάνε μπάνε. Άστα. Βασίλη. Συγχώρεσέ εμάς. Ναι. Τι να κάνω, φίλε, 8 και 4 το βγήκε πάλι ο Ματσιούκης. Εμείς εδώ είμαστε. Δεν μπορώ. Θα μας κολλήσει κανένα χάρο αυτός. Όχι, ρε φίλε, που να φας το σβέρκο σου, βρε κατσίκι. Τι ρε, αφού βγήκες και κρατάς τα πνευμόνια σου να μην βγουν από το στόμα. Που να φας, ρε εσύ, που να φας το σβέρκο σου και τη μύτη σου, ρε τρέγια. Να κάνεις σπλινάντερο. Άντε να μου χαθείς, ξεκίνα τότε. Να δώσουμε και το. Να βεσαλόμ. Τι θες να δώσουμε. Να δώσουμε και το τηλέφωνο ή θα πούμε. Δώσε και λοιπόν, το χαλαρή είμαστε σήμερα. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Θόδωρε, σε περιμένω. Άντε, αύριο, διέψευσέ τον. Χαρά σε Ευαγγέλια.
για τους ακροατές του Ράδιο Μαρμίτα. Τι. Δεν θα απουσιάζει ο Ντρούλινγκ. Εδώ θα είμαστε, θα έχει τον Μπάουκ ευτυχώς. Ρεπό αύριο, ναι, είναι το μάτς. 7.30 ώρα. 7.30 ώρα, από τις 7 θα είμαι εδώ. Μέχρι τις 10. Καλή αγρυπνία. Εντάξει. Τι, θα μου πάει παράταση. Τι παράταση, δεν έχει παράταση. Λέω ρε παιδί μου, 100%. Ούτε να τώρα η ΑΕΚ λες να βγει κανένα σου ημίχρονο διπλό τελικό. Άμα βιάσω ημίχρονο διπλό τελικό, αποκλείστηκε η ΑΕΚ. Με οποιοδήποτε διπλό αποκλείεται πλέον η ΑΕΚ. Με 2-1 αποκλείεται. Και 2-3 και 3-4. Ένα θα βάλει ο Άρντα τώρα στα γρήγορα, ναι, μέχρι το 65, ναι, και ένα θα μπει στο 88. Εγώ λέω, ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης. Ποιος ο Άρντα Κουλούρης. Δύσκολα. Γιατί? Όχι, δύσκολα. Περίμενα να δει το 1-1. Είπα δύσκολα, δεν είπα δεν γίνεται. Ο Τιμπιντάι τώρα θα χώσει ένα. Έτσι, ναι, γιατί είναι και παουξάκι άρρωστο να πούμε. Ναι. Αν μπράβο, και μετά θα παίξει πάω κατρόμητο. Λοιπόν, ξαναδίνω, ναι, το τηλέφωνο. Έχει γραμμές, ρε, άντε ρε. 23-10-287-38. Καλησπέρα. Ναι. Έχουμε ένα φίλο στο τηλέφωνο. Έλα, ναι, ποιο, ναι. Φιλαράκι. Να το. Πώς, πού. Όχι, δεν είναι. Μακού. Ναι. Σταύρο Κογιάννη. Να το. Γεια σου, Σταύρο. Φιλαράκι, δεν μου λες, θυμάσαι προχθέ που έλεγα από το Καραγκάτσι έχω σου. Ναι, ναι. Ναι, ποιον? Τον Αλματσίδη. Αλματσίδη. Ναι, ο Χριστάκης που έπαιζε ήταν μαυροζωνάς, είχε τη σχολή καράτη για αυτά. Α, δεν τους, εγώ δεν τους ξέρω, θα πω, θα ρωτήσω τους γονείς. Θα τους πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, ναι, να ρωτήσω. Λοιπόν, Αλματσίδης, θυμάμαι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Πάμε. Ο θείος του, ο Άκης που έπαιζε στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή και στον Ολυμπιακό. Μετά πήγες, τον πήρε οι Φιλιππινέζες, τον πήρα. Ο Ολυμπιακός. Φιλιππινέζες, Α, οι Φιλιππινές, το ξέχασα, sorry. Ναι, λοιπόν. Ξέρεις ότι είναι ο καλοπαουτής αυτός, έτσι, όλη η οικογένεια. Ναι, το ξέρω. Ο μικρός, ο ανιψός, ο Άρης, άμα τον ακούσει αν πήγε Ολυμπιακού, βγάζει σπηριά ο καημός. Το ξέρω. Λοιπόν, το βασικό μας πρόβλημα εμάς, φιλαράκι, είναι να παίρνουμε ζωή από τις Φιλιππινέζες. Ναι. Το 6-0, το ξεπαθένιασμα αυτό δεν βγαίνει. Όσα χρόνια για να περάσουν, η Τιτίκα σαν δηλαδή, δηλαδή αν έχανες από τον Άρη προχθές δεν σε πειρασμό τον Ολυμπιακό να κερδίσεις, έτσι. Ποιον, κοίταξε, άκου να δεις. Εγώ με τα παιδιά, εγώ τα δικά μου τα παιδιά και τα κόνια μην αριανέ. Εγώ με πάω κάρα. Τα παιδιά σου αριανή. Ναι. Αλλά εγώ δεν έχω φίλιο πόλεμο γιατί τα ακουσάρουν. Ναι, ωραία, εντάξει, παιδιά σου. Καλά, τι, λοιπόν, αυτό έλειπε. Αυτοί που πανηγυρίζουν για την ισοπαλία προχθές, ναι, ναι. Εγώ έβαλα 100 ευρώ στο 3-0 και στο 4-0. Πάει, τα έκανε. Αν έβαλε κάποιος από αυτούς για το διπλό 10 ευρώ, εγώ θα του στείλω ένα χιλιάρικο. Όχι, διπλό, όχι, αλλά φίλος μου κέρδισε με χ. Ποιος, φίλος μου, να σου το δείξω το δελτίο. Με χ έκλεινε με χ τον Άρη. Ένα πάτο. Λοιπόν, άκουγα το. Σου πάω, ξέρεις πόσο παίζονταν προχθές, πόσα εκατομμύρια παίχτηκαν. Άσε τι λένε αυτοί τώρα. Α. Εμείς είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα για όλες καλή τις άνθρωποι, ομάδες. Καλοί άνθρωποι. Για όλες τις ομάδες της ΑΕΘΗΚΙΣ. Ειδικά με τον Άρη, τον Άρη ειδικά κάνετε πολλές χάρες. Συνέχεια χάρες το κάνετε τον Άρη. Το δίνετε παιχνίδια. Ωραία τώρα. Το που είναι 30 βαθμούς από δηλαδή, τώρα. Δηλαδή το δώσατε το χίνατο. Αυτό κατάλαβα ότι λες. Πουλάκι μου, ναι, εγώ δεν λέω ότι το δώσαμε στον Άρη. Α. Βλέπει γιατί είναι αυτοί που διαβίνουν. Είστε καλοί άνθρωποι. Έτσι. Κύριε Πρόεδρε, σε παρακαλώ, αυτή η φανέλα έχει τόσο μεγάλο μέταλλο. Μην την αλλάξεις, σε παρακαλώ. Άσε να σου προμάθει. Θα τη βάζεις στη σέντρα μέσα, την μπλούζα μόνο και όποιος μετά βγει θα βλέπει. Μετά σου προχθές ασπρόμαυρη δεν έπαιζε ο Πάοκ. Με ασπρόμαυρη έπαιζε ο Πάοκ. 2-0 η ΑΕΚ με τον Σπυριδόνοβιτς, με τον Μάνταλο. Άλλες μοσλαβέζες αυτές. Άλλες μοσλαβέζες αυτές. Τι μας έλεγε πέρσι στους Τζάμπιονς που πήραν το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα που πήραν και βγήκαν μας το πήραν. Και πήγαν στους Τζάμπιονς Λίγκ, πώς βαθμούς μάτανε. Μηδέν. Μου θυμίζει το... Μου θυμίζει το Βέγκο, πράκτορ 0-0-0, θούβου, θούβου! Ρε τις μοσλαβέζες! Οι άλλοι που έχουν τριβίλη μπροστά που τρώνε αυτά τα χαϊμάνια που τρώνε τριβίλη που έχουν. Ωραία, να σε καλά! Βγήκε η Τιτίκα και είπε για το Παντιναϊκό. Σταμάτως. Να σε καλά, Βαγγέλη. Σταύρο, είπα. Σταύρο, Νίκο. Άκου. Έλα, κλείσε με αυτό. Η Τιτίκα είπε για το Παντιναϊκό. Ποιος? Ότι παίζουν εμάς. Ότι είναι μαλάρα. Ναι, ναι, έτσι είπα. Είπε ο Χατζη Γιωβάνης, πώς λέτε, πάμε για, το, για την νίκη, είπε. Τι να πει, χάσουμε. Άντε, γεια σου, μεγάλε. Να σε καλά, να σε καλά. Χαιρετίσματα στην Κοζάνη. Λοιπόν, 2-0 η ΑΕΚ.
τελείωσε το μάτς εκτός αν περιμένεις τρίποντο καλάθι και φάουλ. Δεν υπάρχει περίπτωση, άστο. Τώρα τελείωσε. Τέλος. Θέλω στον τελικό. Τρίτο συνεχόμενο. Ναι, είναι τρίτη χρονιά. Δύσκολα. Γιατί? Γιατί βλέπω ΑΕΚ ΠΑΟΚ και ημιτελικό και Ολυμπιακός Τρίπολη. Έτσι βλέπω. Κάνω μία πρόβλεψη από τώρα. Κρίμα που σε έσπρωξε λίγο και στο κύπελο. Ναι. Ολυμπιακός να πάει. Ναι, μας μπρόχνει. Τρελιά. Τρελιά που ήξερα να στρώσω. Μια που δεν βγαίνει ο Θόδωρος και δικαιώνεσαι. Να, δεν έχουμε γραμμές, δεν Θόδωρε. 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 Όλο παράπονα, δεν έχουμε γραμμές. Μία ερώτηση ξέχασα. Ναι, γιατί ούτε τελείωσε το μαζί, ακούστηκαν γιουχαρίσματα. Εκτός αν ήταν μόνο στη δική μου τηλεόραση. Όταν τελείωσε το μαζί, πολύ γιούχο έπεσε. Στην Τούμπα. Όχι μόνο στο δικό μου, στη δική μου τηλεόραση. Δεν γιουχάριζαν την ομάδα. Ποιον γιουχάριζαν? Τον διαιτητή. Τον διαιτητή και τον Άρη. Τον Άρη. Τον Άρη που πανηγύριζε. Ναι. Ένα Παοξή και στιγμή είπε. Άλλοι χειροκρότησαν στο Χαριλάου στη νίκη του Πάουκ. Ποια νίκη του Πάουκ? Πάουκ δεν κερδίσαμε στο Χαριλάου. Ναι. Εμείς χειροκροτούσαμε τον Πάουκ δηλαδή. Τον Πάουκ χειροκροτούσαμε δηλαδή. Δηλαδή εμείς χειροκροτούσαμε τον Πάουκ και εσείς γιουχάρατε τον Άρη. Εσύ δεν είπες τσατίστηκες γιατί χειροκροτούσαν? Όχι, εγώ το μισό γήπεδο χειροκροτούσε. Ναι. Δεν ξέρω τι χειροκροτούσε. Θα σου πω, το είπα και τότε. Χειροκροτούσαν και εμένα μου τη δίνει αυτό. Λέει χειροκροτήσαμε την προσπάθεια και την καλή εμφάνιση. Σιγά ρε φίλε. Δηλαδή αυτό έλειπε. Επαγγελματίας παίκτης, ποδοσφαιριστής να μην προσπαθεί. Τι θα πει. Προσπάθησε. Εμείς γιουχάραμε μία από τις χειρότερες διαιτησίες, ξένες διαιτησίες. Σφαγή. Που περάσανε φέτος από το. Συλλαλητήριο είχε στην Καμάρα σήμερα γι' αυτό. Να το, στο Θόδωρο είναι αυτό, είμαι σίγουρο. Τώρα συλλαλητήριο. Θόδωρο, Θόδωρο. Ξέρεις κι εσύ ότι έπαιξες καλή μπάλα, ήσουν καλύτερος. Έτσι. Αυτό, ναι. Έπαιξες πιο έξυπνα, πιο δυνατά, πιο παθιασμένα προς έκπληξη ολονών. Αλλά πήρε ένα χ με γκολ offside. Λίγο οριακό, αλλά offside, παιδιά. Δεν έχει ο λίγο έγκυο. Είσαι πυροβόλησα σωστό, λίγο. Σωστό, αλλά δεν το κατάλαβε κανείς, έτσι. Ήταν δύσκολη φάση. Δεν το κατάλαβε κανείς. Οριακή ή το μισό παπούτσι. Γι' αυτό ο καθένας έχει μία αποστολή. Ναι, ωραία. Και γι' αυτό υπάρχουν και διάφορα επαγγέλματα. Δηλαδή, εγώ που είμαι υδραυλικός από μικρό παιδί, δεν μπορώ να πάω να αλλάξω ένα πιστόνι σε μία μηχανή από ένα Volkswagen. Τι να κάνουμε τώρα, υδραυλικός είμαι. Ο διαιτητής και ο επόπτης καλούνται σε μία χώρα η οποία δεν είναι και η καλύτερη ως διαφήμιση για τις διαιτητικές ικανότητες των Ελλήνων διαιτητών, να φέρουν ξένους διαιτητές για να διαιτητεύσουν καλύτερα. Αυτό θέλω όταν σου λέω ξένο διαιτητή. Τρελιά. Να δεις τη λεπτομέρεια. Ναι, να σου πω και κάτι. Περιμένω όμως. Αυτό θα το ζητήσω. 3-0. Ω, δοκάρι για την ΑΕΚ. Αυτό θα το ζητήσω. Και αν γίνει και στον Άρη. Δύο πράγματα θέλω να πω. Εγώ όταν ήταν Νορβηγός εδώ και το διαβάζαμε, τι σου είπα? Δεν το θυμάσαι προφανώς. Σου είπα θέλω Ισπανό, Γερμανό, Γάλλο είπα. Όχι Νορβηγό. Κατάλαβες. Και στο πρώτο βέβαια ματ, για να το κάνουμε έτσι λίγο και spicy, λοιπόν, ισοφάρισμα με πέναλτι δεν υπάρχει, εντάξει. Δεν υπάρχει απέναντι. Ενώ το δικό σου είναι. Ούτε το δικό μου είναι. Αλλά εγώ προηγούμαι. Εγώ είμαι μπροστά. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι συν για μένα να στηριχτούν δύο ανύπαρκτα πέναλτι. Εντάξει. Συν είναι για σένα, δεν είναι για μένα. Μάλιστα, είναι για μένα. Δηλαδή, εσύ θα μας βγάλετε και άκυρο τον κόρ του Πρίγιοβιτς. Όχι, ρε φίλε. Σας έχω ικανός. Όχι, δεν σου είπα αυτό. Λέω ισοφάρισες με πέναλτι που δεν είναι όπως και το Άρη, δεν ήταν για μένα. Μάλιστα. Λοιπόν. Άρα δίκαιο το αποτέλεσμα. Όχι, δεν είναι δίκαιο. Γιατί αν δεν σφυριχτούν τα δύο πέναλτι που δεν είναι, ναι. Εγώ λέω δεν θα ισοφαρίσει καν. Άρα λοιπόν, αν σφυριχτεί και το πέναλτι του Μπίσεσβαρ στο 1-0 και γίνει 2-0 ημίχρονο, γεια σας. Δεν υπάρχει πέναλτι όμως. Εδώ είναι διαφορά. Κατά την άποψή σας. Εντάξει, και εσένα και τα δικιά σου. Πάμε στον κόσμο. Πάλι ωραίο, μου αρέσει αυτό το πικ-πονκ. Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα, δεν είναι ο Θόδωρος. Δικαιώνες. Όχι, δεν είμαι ο Θόδωρος, παιδιά. Δημήτρης λέγομαι. Έλα, Δημήτρη. Αριανός. Γεια σου, Δημήτρη. Από πού μας. Καταρχήν, πρώτη φορά παίρνεις, Δημήτρη, τηλέφωνο. Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας. Ωραία. Λοιπόν, είμαι από το Σοχό, κανονικά. Από Σοχό? Από τον εξωτικό Σοχό. Ωραία. Σε ακούμε. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα για το μάτς. Πρώτον, ότι μας ζάλισαν τα ούμπαλα. Όλη την εβδομάδα οι παοξίδες 3, 4, 5, 6, 7. Έπαιρνε άλλο τηλέφωνο, έλεγε στο 3-0 θέλω να παίρνω την μπάλα μέσα στα δίχτυα υπέρ του Πάγκλες και χάνουμε 0-3. Εσύ τι πίστευες, φίλε Δημήτρη, πριν το μάτς? Τι πίστευα? Εγώ είχα πει ότι αν ο Παντελίδης στήσει την ομάδα όπως πρέπει, ο Άρης μπορεί να περάσει και μπορεί να περάσει με την Τούμπα. Ναι. Πάντως ο Παντελίδης πριν τρεις αγωνιστικές μεσημέρι έφυγε και βράδυ ξαναπροσλήφθηκε. Αν δεν το ξέρεις, ρώτα τον Τζαλτίδη που τα έγραψε. Που είναι λοιπόν, ο ρεπόρτερ του Άρη. Ωραία, δεν διαφωνώ. Εγώ όμως είμαι από τους Αγιάννους. Έτσι τον είπα τον άνθρωπο, δεν φταίει αυτός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έρθει δύο εβδομάδες μια ομάδα και να την κάνει η Μπαρτσελόνα.
Μαζί ούτε σου. Έγινε ο Άρη Μπαρσελόνα, έτσι. Άρα βάσει το λεγόμενο σου, καλά έλεγε ο Παοξής για 3-4-0. Όχι, δεν έλεγε καλά. Γιατί πώς έλεγε, καλά. Τρία έριξε στην καλύτερη ομάδα κατά την άποψη του Μπαρμπασάβα, τον Ολυμπιακό εδώ μέσα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αν ο Ολυμπιακός έπαιζε με το ίδιο στήλο εδώ μέσα, δεν θα είχαν. Όπως αυτό το πράγμα, αν η Παοξής να το κοιτάξετε, γιατί θα το κάνει και ο Παναθηναϊκός το ίδιο πράγμα. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός πράγμα. Και άμα γίνει μια δεύτερη γκέλα συνεχόμενη, ναι. Θα ξεκινήσει μια κρίση στον ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια. Μπορεί να καταφέρει να χάσει το πρωτάθλημα. Βέβαια, φίλε. Και άμα αυτό που κατοράμε έχει νίκη, θα τα δάχτυλο. Λοιπόν, να συνεχίσω. Ναι. Ήρθε ο Άρης στην Τούμπα, έπαιξε το παιχνίδι του, έκλεισε τον ΠΑΟΚ σωστά. Η ταυτότητα του κ. Λουτσέσκου είναι στο γήπεδο Κλεάνθης Μικελίδης, αρχίζει να την πάρει. Γιατί την έχει ο κ. Παντελίδης ακόμα. Γιατί του πήρε την ταυτότητα. Ο ΠΑΟΚ δεν θεωρώ ότι υποτίμησε τον Άρη, απλά δεν περίμενε να κάνει το παιχνίδι ο Άρης, δηλαδή φίλε, να βγαίνει μπροστά. Ο Άρης έπαιξε καλύτερα, το είπαμε, το παραδεχτήκαμε, αλλά είσαι λίγο υπερβολικός γιατί ισοφάρισε με ένα goal offside. Και αυτή τη στιγμή... Φίλε, μετά από στα replay και εγώ μπορώ να πω ότι είναι offside. Offside δεν είναι. Offside είναι, ναι, το δέχομαι. Αλλά υπήρχε, είναι μια φάση, που είναι το μισό πόδι offside. Αν υπήρχε VAR, θα μετρούσε τον goal. Ναι. Αν υπήρχε VAR, μπορεί και να το μετρούσε, ναι. Αν υπήρχε VAR, να σου πω γιατί. Ρε φίλε, θα με κάνεις να γελάσω. Να σου αν πω υπήρχε γιατί. VAR, θα το μετρούσε, λες εσύ. Να σου πω γιατί. Γιατί ο παίχτης έρχεται από πίσω. Πάντα η αμφιβολία είναι υπέρ του επιτιθέμενου. Ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις τώρα. Τι πλάκα σου κάνω. Όταν βγάζει την νοητή γραμμή για το offside. Νιώθεις από VAR. Τι σημαίνει το VAR. Όταν βγάλει την νοητή γραμμή και φανεί ότι το πόδι του το μισό μέτρο είναι offside, είναι offside, γεια σας. Άκυρο τον κόλ. Δεν διαφωνώ εγώ την offside. Αν δεν διαφωνήσω. Δεν έχει δει εσύ να βλέπεις μια φάση να γίνεται VAR, να σου πει ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει και το μετράνε. Φίλε, το VAR τα δείχνει όλα. Είναι... Μιλάμε στη Γερμανία τώρα να γίνει, έχει γίνει αυτό. Φίλε μου Δημήτρη, στο VAR φαίνονται όλα. Στον Άγιαξ είδες την κολακύρωση με την αυτήνα. Με ποιον έπαιζε τώρα με Champions League, πριν δύο αγωνιστικές, με ποιον έπαιζε ο Άγιαξ. Με την Γιουβέντους έπαιζε, με ποιον έπαιζε. Όχι, Γιουβέντους. Με μια μεγάλη ομάδα. Με τη Ρεάλ έπαιζε, με ποιον έπαιζε. Με τη Ρεάλ. Είδες το πρώτο γκολ του Άγιαξ που θα ακύρωσε. 1-0, ναι. Όχι, δεν το είδα. Ούτε εγώ το είδα. Κατάλαβες. Κανείς δεν κατάλαβε ότι υπάρχει παράβαση. Γι' αυτό υπάρχουν οι καλοί διαιτητές, αδερφέ, για να δώσουν εντολή να πάει στο VAR όταν υπάρχει αιβολία. Για να κρίνει τη φάση. Αν λοιπόν υπήρχε VAR, ο ΠΑΟΚ θα είχε ένα πρωτάθλημα ακόμα από πέρσι με τον γκολ που ακύρωσε ο Κομίνης, που αρχικά έδειξε σέντρα μαζί με τον Ποντίκη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην Ελλάδα. Και εσύ χθες, ενώ ήσουν καλύτερος προχθές, δεν θα κέρδιζες πάρα πολύ απλά. Το καταλαβαίνεις αυτό. Ούτε χ θα έπαιρνες. Ούτε χ θα έπαιρνες. Αν υπήρχε VAR, ένα μάτς το οποίο δεν άξιζε να χάσω. Δεν άξιζε να χάσετε, φίλε. Το παραδέχομαι. Αλλά λέμε, αν υπήρχε VAR. Δεν θα έπαιρνε στο κύριο, θα έχανε. Δεν διαφωνώ. Όπως και, ο ΠΑΟΚ πολλά μάτς δεν άξιζε να αφήσει βαθμούς, αλλά τα άφησε. Το πέναλτι του Μπίσεβα που θεωρείται ότι είναι πέναλτι. 50-50 είναι, φίλε. Αν το δώσει, δεν θα διαμαρτυρηθείς. Η και αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι αν ήταν κανένα Σιδηρόπουλος, κανένα Σταυρίδης, θα πήγαινε στη Βούλα. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Εσύ δεν πιστεύεις ότι ο παίχτης πάει να το πάρει το πέναλτι. Ρε φίλε, όχι, ξέρεις γιατί δεν το πιστεύω, Δημήτρη. Δεν το κάνεις τώρα. Δεν υπάρχει. Ρωτάει κάτι ο φίλος ο Δημήτρης. Να σου πω γιατί δεν το πιστεύω. Γιατί έχει τριπλάρι, έχει αποφύγει τον αμυντικό και υπάρχει μια επαφή ανάμεσα στον αμυντικό του Άρη και τον Μπίσεσβαρ. Γιατί να πέσει ενώ είναι 3 μέτρα την εστία και να μην βάλει. Ναι, να σου πω κάτι. Ο αμυντικός όμως, άμα δει τη φάση, πατάει το πόδι σταθερά. Γιατί δεν μπορεί να το πάει το πόδι, ρε φίλε, δεν μπορεί να το πάει κάπου. Το αριστερό το πόδι το έχει σταθερό, το δεξί. Ναι, το δεξί πατάει για να το πατήσει. Το δεξί έχει επαφή. Όταν υπάρχει επαφή πριν πατήσει κάτω, ναι, αλλά δεν θεωρείται πέναλτι. Δεν είναι η παράβαση που λες ότι πάει να κάνει πέναλτι. Έγινε παλικάρι μου. Είναι στο διαιτητή, μπορεί να το δώσει. Εντάξει, έχουμε λίγο διαφορετική γνώμη, δεν είναι κακό. Εγώ θα πω. Εντάξει, εγώ θα πω άλλο. Φυσικά είσαι Παοξής ο Σαριανός, αλλά δεν γίνεται να λέμε και ό,τι θέλουμε. Ο Μπίσεσβαρ ο ίδιος δεν διαμαρτυρήθηκε λόγω. Διαμαρτυρήθηκε για την κάρτα που μπορεί να μην την έδινε. Την κάρτα, άμα το δεις, σηκώνεται και διαμαρτύρεται γιατί δεν δίνει πέναλτι και μετά από λίγα δευτερόλεπτα δίνει κάρτα. Πώς δεν διαμαρτυρήθηκε. Δηλαδή μην τα βλέπετε τα πράγματα. Απευθείας πάει να του δώσει κάρτα, όχι μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Και ούτε άλλο τέτοιο. Βάλτε τη φάση να τη δείτε. Πέφτει κάτω ο Μπίσεσβαρ και σηκώνεται και σηκώνει τα χέρια και το λέει: δώσε το πέναλτι.
Λοιπόν. Και λοιπόν, το λέει ο άλλος τώρα, τροκάρεις και βγάζει κάρτα. Έλα Δημήτρη, κλείσε μας. Για να κλείσω λίγο, για να κλείσω λίγο. Δεν θα βγάλουμε. Λοιπόν, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι αυτό που λέγατε ότι δεν υπάρχει Άρης, δεν υπάρχει, δεν σας βλέπουμε, δεν υπάρχει ντέρμπι, 1-30 ο Άσος και αυτά όλα πάνε περίπατο. Γιατί καθόμαστε τρίτη μέρα, συζητάμε τι και πώς, γιατί έπαιξε με τον Άρη. Αν γινόταν με καμιά ομάδα δεν θα γινόταν τίποτα. Παραδέχτηκε ότι ήταν καλύτερος ο Άρης, δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο. Τι να σου πει. Όταν μου λες ότι δεν θεωρείς ντέρμπι πλέον το παιχνίδι με τον Άρη. Δεν το είπε ο Τάσος αυτό, δεν το είπε. Ρε φίλε, πώς, κοίταξε, σου είπα. Ο Τάσος δεν το είπε. Δημήτρη, καλά, τι να κάνουμε. Ντέρμπι χαρακτηρίζεται, όπως το λέει πολύ σωστά ο Ζάγος, ένα μάτς ανάμεσα σε δύο ομάδες της πόλης. Τώρα, βαθμολογικά εσύ, μια ομάδα που έχει 24 πόντους, ρε φίλε, έχουμε διαφορά. Είναι ντερμπί. Όχι, Λουίτζες. Πάνω σε αυτό, όχι. Αυτό λέγαμε, ρε φίλε. Γι' αυτό σου λέγαμε 3 και 4. Που εγώ δεν έλεγα 3 και 4. Ένα μάτς Άρης ΠΑΟΚ όμως, είναι πάντα ντερμπί. Όπως και το κάνεις. Δεν διαφωνώ. Αυτό λέω, δεν λέω τίποτα. Και εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ, σαν Αργιανός, να ξέρεις ότι δέχομαι ότι είναι το πιο παντελονάτο πρωτάθλημα, αν τον πάρει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 15 χρόνια που έχουν πάρει άλλες ομάδες, ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Ότι έπαιξε την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Δεν συμφωνεί κανένας αυτό. Ότι ο άνθρωπος ο Σαββίδης έχει δείξει 150 εκατομμύρια και έχει κρατήσει ένα κόμμα τόσα χρόνια. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Ναι, αλλά ο Super 3 το πρωτάθλημα τον Πρεσπόρα. Αυτή τι λέει ο Super. Ρε φίλε, ο Super 3 παράδειγμα μπορεί να έχει σαν Super 3 σε όλη την Ελλάδα, μπορεί να έχει 10.000 μέλη παράδειγμα. Ναι. Ότι πήγαν 3 άτομα και βγάλουν μια ανακοίνωση. Δεν σημαίνει ότι εκφράζει όλο τον κόσμο του Super 3. Σωστό. Σωστό. Έτσι είναι. Σωστό. Τώρα που το διευκρινίζεις, το καταλαβαίνουν πολλοί που έχουν την εντύπωση ότι ο Super 3 αντιπροσωπεύει όλο τον Άρη. Όχι, εννοείται πως όχι. Καλά, κάτσε το διευκρινίζεις. Άρα, εγώ θα πάω στη 3, αλλά δεν σημαίνει ότι ό,τι λέει ο Super 3 είναι, όσα πράγματα θα πάω εδώ. Και είναι προς τιμή σου, Δημήτρη, που σαν Αργιανός λες ότι ο ΠΑΟΚ αν θα το πάρει τελικά θα το πάρει Παντελονίσια. Είναι προς τιμή σου. Παντελονάτη, γιατί άμα μου πεις φέτος τον ΠΑΟΚ, δεν σημαίνει ότι το μάτσο με τον Άρη. Δεν έχω παροπίδες. Θα σου πω 5 μάτσο που ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε. Όπως με παίρνουν τη μέσα στον Όφη, όπως πολλά μάτσο. Όπως πήρε κάποια σφυρίγματα, αλλά τα πήρε σε φυσιολογικά πλαίσια, δηλαδή όπως παίρνουν όλες οι ομάδες. Οκ, okay, Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλά, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ωραίος. Μια που λέμε. Υποστήριξε την ομάδα του και ήταν και αντικειμενικός. Μια που λέμε για ανακοινώσεις. Να πούμε και ανακοινώσεις θύρας 4 που αποκαλεί τον Άρη Ολυμπιακό Β, εντάξει. Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει. Καλό είναι το πρωτάθλημα των Πρεσπών να το καυτηριάζουμε και το κάνουμε, να λέμε και από την άλλη πλευρά. Νομίζω είχε μια εκδήλωση, κάτι είχε ο ΠΑΟΚ. Πάντως, αν δούμε την κατάληξη ανακοίνωσης με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, εμετικούς χαρακτηρισμούς, αλητεία καθαρή. Αυτό τα υβριστικά και τα δεν τα... Έτσι, δηλαδή, άμα σου βάλω τώρα την ανακοίνωση τη μία με την άλλη, ωραία. Θα καταλάβεις τη διαφορά ήθους που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Θέλω να σου πω ότι πάντα οι οπαδοί θα πούν και κάτι παραπάνω. Εγώ δεν είπα ότι υιοθετώ ούτε ειδικά τα μπινελίκια και το τέτοιο. Ξέρεις πολύ καλά και στο Facebook το βλέπεις. Γράφω ότι όταν τελειώνω, γράφω ότι όποιος βρίζει ο τέτοιος παίρνει τον μπούλο. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα, γιατί κάτι που δεν μου αρέσει να μου το κάνουν, δεν μου αρέσει και εμένα να το κάνω κι εγώ, κατάλαβες. Οπότε, εσύ, εγώ για μένα μιλάω. Κάποιοι άλλοι δεν νιώθουν όμως. Για μένα μιλάω. Λέω ότι ο παδός και ειδικά. Από την μια πλευρά και από την άλλη, ειδικά, για να μην διαφορήσουμε, έτσι. Ναι, λέω ότι ο παδός και ειδικά όταν μιλάμε και για πιο νεαρά άτομα, έτσι. Θα πούνε και κάτι παραπάνω κάποια ορισμένη στιγμή. Καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί. Εγώ ήθελα, γι' αυτό έλεγα, να μπει η ομάδα μέσα στο γήπεδο και να απαντήσει σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε ποτέ. Βέβαια, το θυμάμαι τώρα. Καλά, με δώσεις ασίστ. Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε ποτέ. Εγώ πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ θα πορωθεί. Ναι. Γιατί έλεγα και έπεσα έξω σε αυτό. Έλεγα ότι λειτουργεί υπέρ του ΠΑΟΚ αυτή η ανακοίνωση. Τελικά δεν λειτουργήσε υπέρ του ΠΑΟΚ. Λειτουργήσε υπέρ του Άρη και η επίσκεψη των οπαδών του Άρη. Ωραία. Αλλά θέλω. Έχουμε γραμμή. Θέλω, θα πάρουμε τώρα την γραμμή. Θέλω να δω. Είμαι περίεργο, μάλλον. Όχι θέλω. Είμαι πάρα πολύ περίεργο να δω αν οι σουπεράδες ή αν οι φίλοι του Άρη θα πάνε στις προπονήσεις της ομάδας του Άρη πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Και αν θα βγάλουν και καμιά ανακοίνωση. Διπλό. Αν θα βγάλουν καμιά ανακοίνωση για τον Ολυμπιακό, τον βιαστή φύση και παραφύση του Άρη και των άλλων ελληνικών ομάδων τόσα χρόνια. Είναι λοιπόν, πάρα πολύ περίεργο. Πάντως το Τσιουάουα που έλεγες που γάβγησε τέτοιο, το έκανε τον Μπουλντόκα, έφυγε με το Τσιουάουα. Έφυγε, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει μεγάλη ζημία. Κατάλαβες. Ξαναεπιστρέφει, θα το αρπάξει μια από το λαιμό. Με την κατάκτηση πρωταθλήματος ενδεχομένως και κυπέλου, το έχει αρπάξει από το λαιμό και το πάει στη μαμάκα. Προς το παρόν τρέχει το Bulldog. Όχι, Pitbull. Πίτμπουλ. Τι ήταν, Προς το παρόν
διατηρεί την πρωτοπορία με, ναι, με έφυγε μεγάλη, όμως με από σπίτια, άκουσα, με μεγάλη ασφάλεια. Ωραία. Με μεγάλη ασφάλεια. Πάμε στη γραμμή, καλησπέρα. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Γεια σου Νίκο. Κάτι δεν πιστεύω, το παιχνίδι του Πάγου με τον Άρη ήταν μια είδη που βάλανε τον Ελβετό, το δάσκαλο, το επάγγελμά του είναι δάσκαλο. Ναι. Και, να ξέρετε πολύ καλά, τη διορίζει η FIFA και η UEFA. Δεν διορίζεται ούτε από το Super League ούτε από την ΕΠΟ. Ο Θόδωρας έχει δώσει που με εντολή τον Περέιρα και τον Άντο Τσέχο να βάλουν τον γιατί ο Φιλανδός δεν ήθελε να συμμετάσχει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή είχε πάνω του πούμε, μια ερκινιά, ας πούμε, που λέει ο λαός. Το παιχνίδι αυτό να ξέρει πολύ καλά, άσχετα που ο Άρης κατέβηκε, πούμε, σαν πούμε, όπως πηγαίνουν στις άξεις τακτοπούτες, δεξιά και αριστερά. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι, πούμε, παράδειγμα χάρη, το Μάη που έχουμε εκλογές στην ΕΠΟ ή στην Super League. Εκεί είναι το μεγάλο ζουμί. Και λέμε τώρα από εδώ και πέρα, φίλε μου καλέ, λέτε 150 εκατομμύρια. Εδώ η Αθήνα γνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος πάει δεξιά και αριστερά. Και κάνω μια ερώτηση σου. Πού μένει και πού κοιμάται. Μπορεί να μου απαντήσει και ρετάσω. Για ποιον μιλάς. Για αυτόν τον κύριο που είχε την πρώτη Σοβιετική Ένωση. Τι που μένει και πού κοιμάται. Μήπως και πού κοιμάται, πού μένει. Στο κοινό είναι πορεία. Ξέρω. Έχει το έμφυα, τον πληρώνει το έμφυα. Πληρώνει και αριστερά. Ρωτάω. Ναι, θα σε απαντήσω. Ναι. Κοιμάται εκεί που κοιμόταν. Πού κοιμάται, έχει σπίτι. Εκεί που κοιμόταν. Πού κοιμάται, ρωτάω. Εντάξει, πού κοιμάται. Τι σπίτι να έχει, φίλε. Ολόκληρη ξενοδοχιάρα έχει. Ολόκληρη ξενοδοχιάρα. Το πληρώνει τον Νίκη. Εσύ τι λες. Το είχα το πληρώνει τον Νίκη. Εσύ, που είναι ένα 800. Εσύ, που είναι ένα 800. Εσύ γνωρίζεις, είναι ένα 800, εσύ γνωρίζεις ότι δεν το πληρώνει. Ορίστε. Εσύ γνωρίζεις ότι υπάρχει κάποια οικονομική εκκρεμότητα. Εγώ γνωρίζω, ναι, ότι αυτός ο κύριος βλέπω πολύ το... Δεν με απαντάς όμως. Έκανες μια ερώτηση και δεν με απαντάς. Ναι, σε είπα, σε απαντά, ναι. Υπάρχει κάποιο έγγραφο για οικονομική εκκρεμότητα του Ιβάν Σαββίδη. Όχι, δεν θα πει. Του Ιβάν Σαββίδη. Του... Ιβάν Σαββίδη λέει ταυτότητα και έχει και ελληνική υπηκότητα. Έχει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Εδώ οι Αλβανοί. Ρε Νίκο, μπορεί να σε πειράζει, αλλά έχει ελληνική υπηκότητα. Εδώ οι Αλβανοί, φίλε μου καλέ, βγάλανε ελληνική ταυτότητα και λέγανε Δημήτρη και Αντώνη το λένε. Γιατί δεν έχουν το δικαίωμα. Δεν έχουν το δικαίωμα. Εσύ δεν έχεις δηλαδή το δικαίωμα να πας να γίνεις Αμερικανός πολίτης. Για να πας στην Αμερική, για να πας στην Αμερική, ναι, πρέπει να πας από 50 κύματα. Έτσι. Ναι, αλλά πας και γίνεσαι. Άμα θες, αν είσαι νόμιμος, πας και γίνεσαι. Αν είσαι παράνομος, δεν πας. Δεν, φίλε μου, πρέπει να έχεις δικό σου άνθρωπο. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται δικό σου άνθρωπο. Γιατί πάντα ο πάκου λίγο, ρε, ο δικό σου άνθρωπο έχει και τον αντίστοιχο εχθρό που θα σε πολεμήσει. Άσε τώρα τις μαρούφες. Για να περάσει την Αμερική πρέπει να περάσει 50 κύματα. Τέλος πάντων, πού θες να καταλήξεις, ρε Νίκο, για να καταλάβουμε. Εγώ θέλω να καταλήξω ότι βγαίνει η Νέα Δημοκρατία εξουσία. Ναι. Αυτός πούμε, αυτή που έχει το κανάλι, αυτό το κανάλι που έχει και την εφημερίδα, την έχει πούμε η κυβέρνηση του Τσίπρα. Αυτή είναι η εφημερίδα, το Έθνος, και το κανάλι που έχει είναι του Τσίπρα. Δηλαδή το κανάλι έχει το 17%, το υπόλοιπο έχουν η κυβέρνηση. Μάλιστα. Και αυτό το θέμα να ξέρει πολύ καλά, ότι ο Πάκο θα πάρει το ποτάσμα. Θα το πάρει. Κοιτά, θα το πάρει το ποτάσμα. Είναι τελειωμένο. Ναι. Αλλά ουσία πια είναι, του χρόνου θα γελάτε κάτι πικραμένο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, το σωματείο δεν θα βρει άσπρη μέρα. Όσο υπάρχει αυτός ο βράχνας, το αγκάθι που λέγεται Ιντρακόμ. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, παρακαλώ. 3-0 η ΑΕΚ. Να το Μάνταλος, δεύτερο. Καλησπέρα. Πάμε στο μεθεπόμενο και break, Βασίλη. Ο τελευταίος μην καλείτε για να κάνουμε το διάλειμμα, έτσι. Διάλειμμα κατευθείαν, μην το... Εδώ είμαστε, εδώ επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλιν Γρηγοριάδης, Τάσος Τρέγας Ιατρόπουλος, συντροφιά Παρέτσα μέχρι και τις 10. Βασίλης Καβαδίας στις μουσικάρες που ακούτε και στη ρύθμιση της ηχοληψίας. 2310-287-38 οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές και είναι full από ό,τι βλέπω. Τηλεφωνικό κέντρο κοκκίνησα τα πάντα. FM και ενό σχόλιο μήνυμα, σε τα λέω γιατί είσαι χάλια σήμερα. Σε βλέπω, είσαι κρυωμένος. FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Είναι στο τέλος είμαι. Αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους μας κρυβακούτε.
Βάλτε και ένα ονοματεπώνυμο, γιατί σας δίνουμε προσκλήσεις για το Regency Casino στο θέατρο Βεργίνα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 3 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα. Όσοι φίλοι στείλετε μήνυμα, FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 και δείτε πρόσκληση. Και όσοι φίλοι, τηλεφωνήστε και πείτε στον Νικολίπτη το όνομά σας. Η πρόσκληση περιλαμβάνει είσοδο στο καζίνο, απεριόριστη μπύρα και πατατάκια και ένα λαχνό άτομο για τις κληρώσεις στο ημίχρονο, με ταξίδια, φοιτητικά δώρα από την Boutique του ΠΑΟΚ και πολλά άλλα. Οι νικητές πρέπει να είναι μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα στην είσοδο του καζίνου, δηλαδή τουλάχιστον 6.30, και να έχουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. Αυτά και με τις δωρεάν προσκλήσεις για όλους σας, επαναλαμβάνω. Έχουμε γραμμές, έχουμε αρκετά να πούμε βέβαια. Το μόνο που θα πω και θα πάμε στις γραμμές εδώ αμέσως, γιατί είναι πολλές, δεν περιμένει ο κόσμος. Έρχεται ο Πανιώνιος αύριο, 7.30 το απόγευμα, να υπερασπιστεί το 2-1 του πρώτου αγώνα για να περάσει στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει αυτό την πρόκριση. Στην αποστολή είναι ο αρχηγός του Πανιωνίου, ο Κόρμπος. Δεν θα υπάρχει αυτή η σημαντική απουσία για τον Πανιώνιο. Ήταν ερωτηματικό, έρχεται τελικά, καθώς είχε ταλαιπωρηθεί από ένα αιμάτωμα στο πόδι. Ήδη είναι πολλά τα προβλήματα των Πανιωνίων. Δεν υπολογίζουν στο Μασούρα, στο Μαξίμοβιτς, αυτό που το σκότωσε ο Μπάσα, στον Κούρτη, στον Σαραμαντά και στον Κεϊτά. Παρ' όλα αυτά όμως διαθέτει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και έρχεται ο Πανιώνιος για να υπερασπιστεί το 2-1. Πάμε στις γραμμές και θα πούμε και άλλα αγωνιστικά νέα σε λίγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Σας. Άρης. Αντρέας. Κώστας, Κώστας. Κώστας, κοντά σου, έπεσε. Κώστα. Σαν Αντρέα. Κώστας, Άρης, όχι Αντρέας. Λοιπόν, έτσι ακούστε. Έχετε μάθει να σας παίζει διατησία 90-80-20 και όταν σας παίζει 60-40 διαμαρτύρεστε και φωνάζετε. Θα μιλήσουμε σοβαρά τώρα ή θα λες καρακαλά. Σοβαρά σου μιλάω, δεν κάνω πράγμα. Θα λες καρακαλά και ως γλυκέ. Γιατί είναι καρακιζουλικά αυτά που λες. Λοιπόν, δεν υπάρχει ο Σάκης καταρχήν. Μπορείς να μου πεις δύο μάτς που ο ΠΑΟΚ πήρε βαθμούς. Αν υπήρχε ΒΑΡ που λες εσύ τώρα, φίλε θα μου, θα μου πεις δύο μάτς. Θα έχεις. Θα μου πεις δύο μάτς που ο ΠΑΟΚ πήρε βαθμούς. Λοιπόν, δεν κάτσω εγώ να αναλύσω και δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ. Τότε μη λες ότι μας παίζει 80-20 να είσαι αντικειμενικός. Όταν παίζετε με εμάς. Όταν παίζετε με εμάς. Στην Τούμπα όταν παίζει ΠΑΟΚ, πάντα αυτό το πράγμα γίνεται. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να βγάλουμε, να δολύσουμε. Λέτε ότι offside. Για μένα δεν υπάρχει offside καταρχήν. Yes, έτσι. Δεύτερον, υπάρχει πέναλτι πριν τη φάση του offside. Που δεν χθες. Το λέτε. Ναι. Το είπαμε χθες. Και αν θέλεις, αφού είμαι και να σου αναλύσω γιατί δεν υπάρχει offside, γιατί βγάζετε τη γραμμή. Στην... Μ' ακούς, τι θα γράψει τώρα. Πες, μίλα. Έλα φίλε, διασκέδασέ μας λίγο ακόμα. Έλα. Πάμε. Πάμε. Εσείς βλέπετε μόνο τη γραμμή. Δέχομαι τη γραμμή, αλλά δεν βλέπετε την μπάλα που έχει φύγει η μπάλα από τα πόδια του. Εντάξει. Ωραίο. Γελάς. Εντάξει. Έλα φίλε, πες κι άλλα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είχε γίνει πέρυσι ένα παιχνίδι που πάλι φωνάζατε. Εντάξει. Να σε καλά ρε φίλε. Είσαι ωραίος. Το ξέρω τι είσαι ωραίος ρε φίλε. Στο επόμενο, να πάρεις και αύριο. Να είσαι καλά. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα, έχω σκάσει τα γέλια. Πάμε στο επόμενο. Oh, να σε έχει ο Θεός καλά ρε φίλε, να ξαναπάρεις να μας σκεφάσεις. 23-10-287 και 3 οχτάρια. 69-45-287 και 3 οχτάρια. Στη φάση του πέναλτι που είπε, συμφωνώ. Στο λοιπόν. Άλλο τώρα με τις γραμμές, με αυτά δεν θα βγάλουμε ρε φίλε. Υποψήφιος ο Τάκης του καλά, σε άλλο αστείο. Με τη Νέα Δημοκρατία στο Κερατσίνι. Ο Τάκης του καλά σε παιδιά. Ο Άντεγιά θα κατέβει να κυβερνήσει και αυτό στις δημοτικές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Στο ψηφοδέλτιο του Παναγιώτη Διαλυνάκη, επίσημος υποψήφιος του κόμματος στο Δήμο Δραπετσόνας και Κερατσινίου. Ναι, καλά ακούσατε, αυτός ο Τάκης του Τσουκαλάς. Αυτός που είπε τα ρατσιστικά αντιεθνικά συνθήματα προς τη διαφήμιση της χώρας μας. Κερατσίνι. Γιάννη Αντετοκούμπο. Κατάλαβες. Θα βγει, 80% θα πάρει. Ποιος, μόνο εκεί θα πάρει. Πού άλλο θα πάρει. Στο Κερατσίνι. Γι' αυτό κάνει μεταδημότευση, κάνει να ξέρεις. Πάει τα χαρτιά του αλλού. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου φιλάρα. Καλησπέρα. Καταρχάς έτσι
πληροφοριακά. Αν κάποιος έχει πάνω από 10-15 χιλιάδες ευρώ μηνιαίο εισόδημα, είναι παγκόσμιος πολίτης. Μπορεί να πάει σε όποια χώρα θέλει, αρκεί να μπορεί να το δείξει με χαρτιά, και θα τον κάνουν κατευθείαν δεκτό. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται ούτε πρόσκληση ούτε τίποτα. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Βασική προϋπόθεση είναι να είσαι νόμιμος. Αλλιώς δεν σε δέχεται κανείς. Ναι, ναι. Έχεις ένα εισόδημα από επιχειρήσεις, από εισοδήματα γενικά. Και, δε, και δεν έχεις δικαστικές εκκρεμότητες. Αυτό εννοούμε. Είσαι νόμιμος. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αλλά υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν τέτοια μεγάλα εισοδήματα. Πάνε σε όποια χώρα θέλουν, στον Καναδά, στην Αμερική, στη Γαλλία, στην... σε όποια χώρα. Και πούνε ότι έχω αυτό το εισόδημα με ανοιχτές αγκαλιές κατευθείαν. Έλα εδώ, κάτσε όσο θέλεις. Φυσικά υπάρχουν και τα άλλα, έτσι. Τα 250 χιλιάρικα που έχει η Ελλάδα, τα έχουν και οι άλλες χώρες με ανάλογο ποσό, που έτσι και κάνεις μια αγορά, σε βάζουν να, τουλάχιστον για 3 με 5 χρόνια, ανάλογα, να μείνεις, και αν συνεχίσεις, μετά σε κάνουν και κανονικά πολίτη της χώρας. Αλλά το ωραίο σε όλα αυτά είναι όταν κάποιος φέρνει χρήματα σε μια χώρα, εκεί πέρα δεν μπορείς να πεις τίποτα. Ίσα ίσα πρέπει να λες ότι θέλω άλλους χιλιάδες τέτοιους να μου φέρουν χρήματα. Mm-hmm. Όχι επενδυτές, επενδυτές αυτούς που ζητάμε, τους ξένους που θα έρθουν να μας τα πάρουν τζάμπα για να βάλουν με ελάχιστα χρήματα εμάς να δουλεύουμε και να παίρνουν τα χρήματα για να τα βγάζουν έξω. Γιατί αυτό το έχουν κάνει σε πολλές χώρες. Και αυτές οι χώρες δεν πήγαν καλά, ίσα ίσα. Πεινάει ο λαός τους, ναι. Γιατί ο λαός εκεί δεν έχει να φάει αυτά που καλλιεργούνται, τα παίρνουν οι πολυεθνικές και τα δίνουν σε άλλες χώρες. Τέλος πάντων, και αυτό που ήθελα να αναρωτιέμαι, δηλαδή, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό, έχετε δει σε καμιά χώρα να παίζετε το πρωτάθλημα να πλησιάζουν πλέον να ξεκαθαρίσουν ποιοι θα είναι προς τα κάτω, ποιοι θα είναι προς τα πάνω. Και ακόμα να μην υπάρχουν οι κανονισμοί για το ποιος πέφτει και ποιος μένει. Έλατε. Παγκόσμια δηλαδή... πρωτοτυπία. Άλλη μία παγκόσμια πρωτοτυπία. Είναι τραγικά, μα την αλήθεια. Είναι, έχεις δίκιο. Και έρχεται τώρα οποιαδήποτε ομάδα και λέει όχι, δεν θέλω να αλλάξει το σύστημα. Χαίρο πολύ. Τώρα που έχουν παιχθεί τα παιχνίδια, κάποιος δεν θα θέλει να το κάνει. Και όμως μπορεί να τα αλλάξουν, να ξέρεις. Μα φυσικά είναι... ανάλογα τις εξελίξεις. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει, να παίζεις και να μην ξέρεις γιατί παίζεις. Να ξέρεις και πότε... και να μην ξέρεις το πότε θα τελειώσει και το πώς θα τελειώσει, τι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή. Αυτό που θυμάμαι πάντως είναι ότι αν γίνει οποτεδήποτε στιγμή γίνεται αναδιάρθρωση, δεν ισχύει από εκείνη τη χρονιά, ισχύει από την επόμενη. Αυτό θυμάμαι τώρα. Τι να πω. Αν το αλλάξουν, ναι, και αλλά αυτό. Τώρα θα το κάνουν για την ίδια τη χρονιά. Εντάξει, θα μου πεις στην Ελλάδα είσαι, ποτέ μιλές ποτέ. Αλλά τι να πω, λίγο δύσκολο το βλέπω. Δεν ξέρω. Άντε να δούμε, γιατί ο κ. Βασιλιάδης είχε υποσχεθεί ότι στον τελικό κυπέλο θα υπάρχει και VAR από τη φετινή χρονιά. Δύσκολο. Και το τελευταίο, δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να λέει σε ξένη γλώσσα το πρωτάθλημά της. Δηλαδή αντί να λέμε πρώτη εθνική, β' εθνική, γ' εθνική, εμείς τα έχουμε στα αγγλικά. Έχεις δει καμιά άλλη χώρα να τα έχει σε άλλη γλώσσα? Η Ισπανία είναι Πριμέρα Division, η Ιταλία είναι καμπιονάτο, η Premier League είναι στην Αγγλία, εδώ ήταν α' εθνική, β' εθνική, το κάνα Super League και football. Γιατί? Εμείς αγγλικά ξέρουμε και μιλάμε, δηλαδή, αυτή είναι η γλώσσα μας. Τι να πω, ρε φιλάρετε, ξέρω εγώ. Γεια και χαρά. Γεια σου, φιλάρετε. Καλό βράδυ. Απουσίες δεν έχει μόνο ο Πανιώνιος. Νοσοκομείο είναι και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Τραυματίες Μαωρίσιο Καντουρί και Ζαμπά μένουν εκτός από το αυριανό ματς. Δηλαδή τρεις βασικοί του ΠΑΟΚ και η μεγάλη έκπληξη, για όσο το ξέρετε, και ο Βαρέλα απουσιάζει αύριο. Μόνο που εσύ έχεις να τις καλύψεις. Όπως θα απουσιάζει ο Καρέλης, ο Μαλεζάς. Και στην Ελβετία. Ο Καρέλης, ο Μαλεζάς και ο Κάνιας με τον Χατσερίδη. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την αποστολή του ΠΑΟΚ και θα πάρουμε τις γραμμούλες. Πασχαλάκης, Παπαδόπουλος, Μάτος, Τόσκα, Μπαλογιάννης, Βιερίνια, Γιαννούλης, Κρέσπο, Ίγκασον, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του Βαρέλα. Μίσιτς,
Σάχοφ, Ολιβέιρα, Πέλκας, Μπίσες, Βαρελιμιός, Ενρίκε, Ακπόμ και Σφιντέρσκι. Αυτή είναι η αποστολή του ΠΑΟΚ. Με σημαντικές απουσίες, Μαωρίσιο Καντουρί, Ζαμπά, Βαρέλα, Ρέι, Καρέλης κτλ. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, φίλε. Διασκεδάζουμε. Κάποιες στιγμές διασκεδάζουμε πάρα πολύ. Εντάξει, το παδιλίκι είναι πολύ κακό πράγμα. Εντάξει. Και οτιδήποτε είναι σε πολύ δεν είναι καλό. Μα δεν γίνεται, φίλε. Κάποια στιγμή σκάσεις έρχεται γέλωτας. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Να πω και στο φίλο το φιλάρετο που τον ακούω χρόνια ότι εδώ κάθε έξι μήνες είμαστε ένα κράτος που οι πολίτες δεν ξέρουμε τι ασφαλιστικό, τι συνταξιοδοτικό θα έχουμε και αλλάζει ένα εξάμηνο, εφτάμηνο. Ναι. Όχι για το ποιες ομάδες θα πέσουν και θα κάνουν. Φιλάρετε, μην έχουμε και πολλές απαιτήσεις με αυτούς που βγαίνουν πρωθυπουργοί, βουλευτές και υπουργοί, με αυτούς που ψηφίζουμε δηλαδή. Μην έχουμε και πολλές απαιτήσεις. Όταν πάμε και ψηφίζουμε αυτούς που ψηφίζουμε, το να ζητάμε κάτι παραπάνω, νομίζω είμαστε και πλεονέκτες. Επίσης, να πω σε έναν φίλο Αριανό, εγώ Τάσο σου είχα πει πρωτού το παιχνίδι, ότι ο Γιάννης από την Καλαμαριά είμαι, είχαμε μιλήσει για πρώτη φορά. Ναι, Γιάννη. Ναι. Ότι εύκολα, και νομίζω έπεσα μέσα, ότι εύκολα ή δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Και έπεσα μέσα. Αυτό το λέω και στο φίλο τον οπαδό του Άρη. Δεν έπεσες μέσα. Γιατί δεν υπάρχει το γκολ. Και δεν με νοιάζει αν ο ΠΑΟΚ ήταν κακός ή αν ο Άρης έκανε καλό σκάουτινγκ και ο προπονητής τους και. Εγώ είδα ένα ΠΑΟΚ πάντως αγνώριστο. Κυριολεκτικά αγνώριστο. Να πω και σε έναν προηγούμενο φίλο Αριανό που είπε ότι ποιος μπορούσε σε ζωντανή φάση την ώρα που βλέπεις το παιχνίδι να καταλάβει ότι ήταν offside. Να του πω όμως ότι δεν έλεγε το ίδιο για τον γκολ του Πρίγιοβιτς τη στιγμή που γινότανε, όχι στα βίντεο και στο replay, με τον Αστέρα. Επίσης να του θυμίσω για αυτό που εδώ και χρόνια φωνάζουνε, τον γκολ με την ΑΕΚ στον τελικό. Ναι, υπάρχει ένα βίντεο, Τάσο, ναι, το οποίο λέγεται, εγώ θα σου πω ότι ήταν φυσικά και ήταν offside το γκολ, για να το δούνε κάποιοι, είναι κάποια δευτερόλεπτα, για να δουν τα τρία μέτρα offside του Ενρίκε. Καθόλου τρία μέτρα δεν είναι. Δεν φίλε. Ήταν offside, φίλε, δηλαδή. Είναι offside του Ενρίκε, αλλά δεν είναι τρία μέτρα. Είναι γύρω στο μισό μέτρο. Από εκείνη την ημέρα ακούω για τρία μέτρα. Ένα λεπτό, υπάρχει παιδιά, ένα βιντεάκι στο YouTube. Ωραία τα λέτε, γιατί. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Γιατί προηγουμένως κράξατε τον οπαδό του Άρη που είπε, για μένα ήταν σωστό, ότι ο Άρης στα περισσότερα παιχνίδια στην Τούμπα διαχρονικά έχει διετσία 80-20. Έτσι λέω εγώ. Όχι, δεν είπε για την Τούμπα. Είπε, μετά το διευκρίνησε. Για την Τούμπα είπε. Για την Τούμπα. Όχι. Μετά, για την Τούμπα είπε. Μετά που τον έκραξα, είπε, το γύρισε, έκανε κολοτούμπα και είπε. Και είναι μισό μέτρο, γιατί είπες και εσύ μισό μέτρο, ναι, είναι offside ο Βέλεθ και είναι μισό μέτρο και ο Ερίκε. Δηλαδή έχει την ίδια απόσταση offside, αυτό όχι, λέμε. Όχι, παραπάνω έχει ο Ερίκε. Μην τρελαθούμε τώρα. Παραπάνω έχει ο Ερίκε. Δηλαδή, ο Ερίκε μπορεί να είναι 80 πόντους, αν δεν είναι ένα μέτρο, βαριά. Παραπάνω δεν είναι. Επειδή έχετε τεχνολογία και τα ίντερνετ και αυτά, θα χτυπήσετε στο YouTube και όμως, όπως σας το λέω, και όμως το γκολ του Ενρίκε δεν ήταν offside. Τελικά ήταν ή δεν ήταν, μπερδεύτηκα ρε φίλε. Τι ήτανε. Είναι. Άρα άμα ήτανε, τι μας το φαίνει σε παράδειγμα αυτό που δεν ήταν offside. Γιατί μιλούσε για ζωντανή, όταν το βλέπουμε το παιχνίδι ζωντανά, και όταν το βλέπουμε στα replay. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, πες λιγάκι από περιέργεια και δες λιγάκι αυτό το βίντεο, για να καταλάβεις αν εκεί ο διαιτητής είχε δόλο ή όχι. Ωραία. Οκ, φίλε. Να είσαι καλά, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο. Δεν θέλεις. Εντάξει, είπαμε να το ξεχυλώσουμε, να το κάνουμε. Δεν γίνεται όμως, μονά ζυγά δικά μας, δεν γίνεται. Ή μονά θα είναι δικά μας ή ζυγά. Τι εννοείς μονά ζυγά? Δεν γίνεται ρε φίλε, μου λέει τώρα, μα του λέω είναι offside, μου λέει offside. Αλλά μπες να δεις, μου λέει ο φίλος, το βιντεάκι που δείχνει ότι δεν είναι offside. Το λέω είναι offside. Είναι offside του Ενρίκε. Ναι. Offside είναι, παιδιά. Αφού μου λέει ότι μπες να δεις το βίντεο ότι δεν είναι offside. Είπαμε. Και ο ίδιος πιστεύει ότι είναι offside, αλλά μας φαίνει παράδειγμα που δεν είναι offside. Είναι offside, έτσι, του Ενρίκε, πιο οφθαλμοφανέστατο φυσικά από αυτό του Βέλεθ. Αλλά και τα δύο τα γκολ είναι άκυρα. Ωραία. Και του Βέλεθ και του Ενρίκε. Ωραία, ωραία. Εντάξει, αλλά αν υπήρχε VAR, λέμε ότι ο ΠΑΟΚ θα είχε άλλο ένα πρωτάθλημα
το περσινό που το έκλεψε ο Ποντίκης με τον Κομίνη. Εγώ λέω, αν είχε βάρ, θα το έδινε offside. Εντάξει, έτσι λες εσύ. Έτσι λέω. Εντάξει, γιατί η αρχική απόβαση τότε του διαιτητή είναι σέντρα και του υπόπτη. Λάθος είναι. Λάθος είναι για σένα. Για σένα είναι. Για το διαιτητή που το κατακύρωσε και το ακύρωσε. Μα γι' αυτό λέω ότι αν είχαμε βάρ. Αν είχαμε βάρ. Ναι, θα είχαμε βάρ. Η UEFA είδε τη δήλωση έκανε για τον γκολ. Είπε ότι είναι ολοκάθαρο τον γκολ. Έτσι είπε η UEFA. Έτσι είπε η UEFA. Κατάλαβες. Γιατί είναι ολοκάθαρο τον γκολ. Γιατί είναι ολοκάθαρο τον γκολ. Γιατί ο κανονισμός λέει ότι offside υπάρχει όταν ο παίκτης παρεμποδίζει την επέμβαση του τερματοφύλακα. Κινείται προς την μπάλα. Άντε πάλι. Θα αλλάξεις εσύ τώρα τους κανόνες της UEFA. Τι να κάνουμε τώρα. Η UEFA παραδέχτηκε ότι είναι γκολ. Και εσύ δεν παραδέχεσαι. Καταλαβαίνουμε το κόμπλεξ του, φίλε. Ξέρω, αλλά τι να κάνουμε. Δεν ξέρω. Τι εγώ σε παρόμοιες φάσεις όλα τα γήπεδα της Ευρώπης το σφίζουν offside. Τώρα πώς η UEFA έβγαλε άλλο, δεν ξέρω. Προφανώς... Βγάλτε εσείς είστε ικανοί να βγάλετε και την UEFA λάθος. Τόσο οπαδί του πλατινί. Ο πλατινί το. Η UEFA, ρε φίλε. Υπάρχουν κανονισμοί στην UEFA. Στη FIFA και στην UEFA υπάρχουν κανονισμοί του ποδοσφαίρου. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Αλλά πού να τους ξέρετε και στα κατσάβραγα που είστε τόσα χρόνια. Τους ξεχάσατε και να τους ξέρατε 4-5 χρόνια. Γιατί τώρα, εσείς η προσπάθεια τώρα ποια είναι. Δεν είναι να βγείτε Ευρώπη. Προσπαθείτε να καθιερωθείτε μια πενταετία στην ΑΕΚ. Αν μπορέσετε να τα καταφέρετε. Κάντε το 1-2 εκεί στο 89-90. Γι' αυτό του λέω εγώ. Ρίξουν 4 γκολ. Κάντε το 1-2. Να του γράψει στο στόμα να μην σε βγάζουν γλώσσα οι ανύπαρκτοι. Κάντε το 1-2. Να είναι και οι 30.000 στην Αγία Βαρβάρα. Αυτά παθαίνει όταν σου βγαίνει το κόμπλεξ γιατί έχει 49 χρόνια να πάρει τίτλο και βλέπει τον άλλο να πανηγυρίζει δύο συνεχόμενα και να πάει φέτο για τον double. Γίνεσαι κομπλεξάρα. Τι να κάνουμε. Τι έγινε από τον μπάσκετ. Φιλαράκι, άσε τώρα. Εγώ έχω περάσει 30 χρόνια που είχα γίνει κομπλεξικό. Και εμείς άμα περάσουμε. Τώρα λοιπόν φρέσκα κουλούρια, βγάλτε όσο κόμπλεξ θέλετε. Αλλά κοιτάξτε το, συνηθίστε. Θα γεράσετε γρήγορα. Γρήγορα, πριν την ώρα σα. Φαίνεσαι, είσαι 50, φαίνεσαι ξέρω εγώ 45. Σε 5 χρόνια που θα έχω 4 πρωταθλήματα και 3 κύπελα ακόμα, θα φαίνεσαι και 72. Ο Βεζιρτζής νούμερο 2, να του. Καλησπέρα. Έλα, φιλέ. Ναι. Κύριε Ζάχο, στην πιο ερωτική πόλη. Να το, εμφανίστηκε. Καλό στο μείον 7. Έλα. Αυτά ακούω τώρα, Ζάχο μου. Ναι. Εγώ πρέπει να του την πω του Τασούλη. Ο Τασούλης που είχε πάει, μιλάει για κανονισμούς ποδοσφαίρου. Ο Τασούλης που είχε πάει στο Παλέντε Σπορ τότε και είδε το μάνθο τον Κατσούλη κάτω από τη ρακέτα μόνο του και τον είπε φύγε από εκεί, είσαι offside. Δηλαδή, τια, ορίστε, με δίνει στροφή, ρε Τασούλη μου. Δηλαδή, έτρεχε για μπάσκετ τότε, έτρεχε. Τάσο μου, είμαι πολύ στεναχωρημένος, φίλε. Πάρα πολύ. Δεν κερδίσαμε το στοίχημα. Ούτε εσύ κέρδισες, ούτε εγώ κέρδισα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, ρε Τάσουλη. Τι στοίχημα είχατε βάλει, δεν θυμάμαι. Για πες. Ρε Τάσο, θέλω να σε ρωτήσω. Ξαναβάζουμε στο Ολυμπιακό Σάρις. Εγώ παίρνω τον Ολυμπιακό. Εσύ πάρ' τον Άρη που τον υποστηρίζω πολύ. Τι στοίχημα, για θύμισε. Κάτσε ρε Τασούλη, άλλο θέλω να σε ρωτήσω και χάνω τον ηρμό του. Να σε αφήνω, δεν μιλώ. Δεν μου λες να σε ρωτήσω προχθές. Θέλω να μ' απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά, ρε φίλε, έτσι. Εντάξει, δεν θέλω να μάθω πού έβλεπες το μάτς, με ποιον ήσουνα, πού ήσουνα και πώς. Θέλω να μου πεις από το 85 και μετά, μέχρι που να λήξει το μάτς, πόσες φορές ανέφερες το όνομα του οδηγού του Κρυσάβα. Καμία. Γιατί αφού είχαμε βάλει στοίχημα και εσύ είχα πει ρε παιδί μου για διπλό το βλέπω. Τι στοίχημα έτρελε. Τώρα έχω τον αλγά μου να βάλω γκολ να πάρω τους 3 βαθμούς. Τώρα εσύ με λες τον Μπαρμπασάβα τον οδηγό, σκεφτόμουν. Πλάκα με κάνεις. Αλλά ρε Τάσο να σε ρωτήσω. Με Λεξοτανίλη ήταν από το 85-95. Ρε Τάσο να σε ρωτήσω τώρα. Όχι, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Εσύ ο πρωταθλητής είναι δυνατόν ο επόμενος πρωταθλητής, ο ταμπλούχος που λες. Να σε παίζει σαν τη γάτα με το ποντίκι ο νεοφώτιστος στην έδρα σου. Ναι, ρε, συμβαίνουν και αυτά. Εδώ νεοφώτιστος δεν είναι. Εδώ η Λέστερ ανέβηκε και πήρε το πρωτάθλημα στην Premier League, φίλε. Όχι, δεν είχε ανέβει η Λέστερ, φίλε. Έπαιζε η Λέστερ, έπαιζε. Η μοναδική ομάδα που το έχει κατορθώσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος πάντων. Ήταν, δηλαδή, ξέρεις τι λέμε, σαν να πήρε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός, ποια ομάδα είναι αυτή. Η Λέστερ της Αγγλίας δεν είναι. Ο Λεβαδιακός της Αγγλίας ποιος είναι, δεν είναι η Λέστερ. Ήταν το πρώτο πρωτάθλημα. Φοράει πράσινο. Δεν μου λες ρε Τάσο, πώς το βλέπεις το παιχνίδι αύριο με τον Νιόνιο. Αύριο με τον Νιόνιο. Ναι. 3-0. Μήπως... 3-0. Γιατί έτσι έλεγες και προχθές έκανες πλάκα το Ζαχούλη και τον έλεγες 4 από το 20 λεπτό. Όχι, λάθος κάνεις. Δεν θυμάσαι καλά. 2-0 ακριβές τώρα. Όχι, εγώ έλεγα 2-0 αν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ και 3-1. Και αυτό που με διέφερε έλεγα αν θυμάσαι
Να πάρω το μάτσα έστω και με μισό μηδέν. Δεν με νοιάζουν εμένα τις άρες και πεντάρες. Αυτό έλεγα. Έχασα την ευκαιρία όμως, Τάσο μου, μαζί σου να περπατήσω ένα βράδυ στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Πάμε, ρε. Βάζουμε στο, σου λέω, βάζουμε στο Ολυμπιακό Σάρες. Εγώ παίρνω τον Ολυμπιακό. Όχι, είναι σαν να με είπες ότι παίρνεις και το παγκάρι εσύ μαζί της εκκλησίας. Δεν θέλω να κάνουμε, ρε φίλε. Αφού αγαπάς τόσο πολύ την ομάδα του Άρη. Βάλτε με τη δικιά σου την ομάδα, τον Ολυμπιακό, τον κοντραριστή. Τον Ιωαννίδη σας πήρα στον μπάσκετ, σας κατέστρεψα ρε φίλε, μέχρι και τη σημαία σου πήρα στον μπάσκετ. Σε σένα λέει Ζάχου. Και σε σένα λέω τα σουλί μου, όχι μόνο στον Ζάχου. Τον Ιωαννίδη είπε ρε παιδιά. Ναι, και τον Ιωαννίδη, ναι. Όχι και τον Ιωαννίδη είπες πήρα. Είπες και τη σημαία σου. Σημαία, ναι, Ιωαννίδη δεν ήταν σημαία μου. Φασούλας. Ούτε Φασούλας ήταν σημαία, ήταν ένας παίκτης απλώς. Ένας προδότης, ένας γεννήτσαρος, ο οποίος έγινε δήμαρχος Πειραιά και είναι ανεπιθύμητος εδώ. Ένας απλός παίκτης. Μαζί με τον Κατσουράνη. Βασίλη, ένας απλός παίκτης. Ένας απλός παίκτης. Πες τα ρε Τάσο μου, έτσι σε θέλω δηλαδή. Δεν μου λες ρε Τάσο μου να σε ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο έτσι. Γιατί είχα και πέτσα στο Γιάκοβιτς που σε εκτέλεσε εκεί πέρα μέσα, αν θυμάσαι. Ναι, αλλά κοίταξε. Ακόμα προκτοσυναλάρ βάζεις με τον πέτσα. Πού είσαι, ξυπόλυτη πρίγκιπες, μόνο εσείς βγήκατε στο πάρκι για να παίξετε χωρίς κάλτσες. Δεν έχει σημασία. Η μοναδική ομάδα που βγήκατε χωρίς κάλτσες. Τι να κάνουμε, και η μοναδική ομάδα, ο αρχηγός σου που ρωτούσε τον προπονητή του που να ρίξει την μπάλα. Εμείς εκείνη τη μέρα που βγήκαμε χωρίς κάλτσες, εσείς ήσασταν χωρίς λιπάκια. Ρωτούσε, τι να κάνω την πόλη. Τι έλεγε Ζάχου μου και απέναντι. Τι να κάνω την πόλη, να τη βάλω, να τη χάσω, σίδερο. Του το έλεγε σε άπτες στα ελληνικά κουζανίτικα, κόλικο ντράχμι, πάρει σήμερα ο βράδυ κόουτς. Πολύ μπασκετικός μας βγήκε στην οδηγία του Παρμασάβα. Μήπως είσαι ο οδηγός τίποτα του Αγγελόπουλου. Θα σε βάλω και δύσκολα. Πρόσεχε, μη σε έκανα καμιά δύσκολη ερώτηση τώρα. Τα σούρμ και θα σε πιάσω αδιάβαστο. Ναι. Δεν μου λες. Αλλά με δίνεις την πάσα και την φόρα. Έμαθε ότι ο Πρίτεζης πήρε ένα δάνειο. Λέει, δεν είχε το παιδί να πληρώσει το ενίκιο. Είναι αλήθεια. Δεν ασχολούμαι. Δεν μου λες ο Κολομπούρδας που είναι προπονητής. Σε ρωτάω τώρα κάτι. Σε ρωτάω, μας απαντάσεις, τι ρωτάμε. Ναι, δεν ξέρω ρε φίλε μου, με πιάνεις αδιάβαστο. Εσύ όμως μήπως έμαθα ότι ο Σπανούλης πάει στο σύσίτιο από το Κερατσίνι και τρώει. Για να τα λες εσύ κάτι παραπάνω ξέρεις. Και παίρνει και κανένα δυο κολλιόμενα από Πακιστανούς που τα αφήνουν και τα παίρνει στο ψυγείο, αλήθεια είναι. Δεν μου λες ρε Τασούλη, ο Κολομπούρδας που είναι προπονητής στην Ινδία τα έχει πάρει τα λεφτά του από τα δουδουλεμένα που έπαιξε στην ομάδα της καρδιάς σου. Δεν τα ξέρω αυτά, αυτά είναι διοικητικά θέματα. Δεν μου λες ρε Τάσο και να κλείσω με αυτό, επειδή έχεις πάρει και τίτλο στο βόλεϊ, να πούμε και είσαι ο αυτοκράτορας της πόλης. Ναι, γλυκιά. Έτσι. Δηλαδή πόσο ύψος έχει το γυναικείο φιλέ με το ανδρικό φιλέ στο βόλεϊ, ρε φίλε. Μήπως ξέρεις τις διαστάσεις. Το γυναικείο με το ανδρικό, όσο είναι. Όσο είναι πιο βαρύ το ένα κιλό σίδερο με το ένα κιλό βαβάκι. Την καλή νύχτα μου στο μακρινό Βιλμπάο. Καλή ανάσταση να έχετε. Καλή ανάσταση. Να πάτε όπου θέλετε, ρε παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να μας ξανάρετε. Δεν μου είπες όμως, κοίτα, ξέχασα. Τι έγινε, ρε, με τον. Ρώτα τον Μπαρμπασάβαρε με τον Τζίλο που το θέλανε καθαρισμένο, γιατί έτσι γράφουν δημοσιεύματα. Το θέλανε νεκρό τον Τζίλο. Τι έγινε, μήπως ξέρει ο Μπαρμπασάβα να μας πει τίποτα για την υπόθεση του Τζίλου. Πώς το ξέχασα αυτό. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα καλησπέρα. Άντε, έλα καλησπέρα, Σαλιάριδες. Να το πει. Που δεν θα έπαιρνε, τον έφαγες. Εσύ είπες ότι δεν θα πάρει. Το ξέρω. Ο Θόδωρος. Εσύ είπες ότι δεν θα πάρει. Εγώ είπα θα πάρει. Θόδωρε, άκουγες ράδιο. Εγώ προσπαθούσα από χθες, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε. Άκουγες ράδιο. Άκουσες. Άκουγες που σε έκραζε. Άκουσα ράδιο. Ναι, άκουσα. Άμπρα, πες το. Λοιπόν. Τι άκουσες, εγώ σε έκραζε, αυτό σε έκραζε. Τι με έκραξε, εντάξει, ρε, κοίταξε. Τι κότα σε είπε, ρε, κότα σε είπε. Ψέματα, ψέματα, φίλε. Γκέμπελς. Τι Γκέμπελς, δεν πάρει. Ψεύδεται. Ντροπή και όνειδος. Εγώ είπα θα πάρεις και αυτός λέει πού να πάρει. Δεν είπε κότα, αλλά αυτό εννοούσε. Είπα ακριβώς ότι ο Θόδωρος, επειδή γνωρίζει πολύ καλά το τόπι. Και... Βάλε γύρι στρούλα, βάλε τον τραγούδι γύρι στρούλα. Και δεν ξέρω αν έχει, λέω. Δηλώνει, λέω, ότι έχει πτυχίο προπονητική, ασχολείται με την προπονητική. Βασίλη, γύρι στρούλα. Ναι, δηλώνω ότι ο άνθρωπος, λέω, μπορεί σήμερα, λέω, να μην πάρει, να πούμε. Γιατί με αυτά που είδε με το διαιτητή, λέω, απίβδησε. Άσε το γύρι στρούλα. Δεν μας άφησε να παίξουμε μπάλα. Βάλε γύρι στρούλα, κατευθείαν. Λοιπόν, να πούμε τι έγινε. Πάμε. Ανάλυση. Τον ευνηδίασε τον Λουτσέσκο. Ο δικός ο Δράκουλας, ο άλλος ο Δράκουλας του Άρη. Λοιπόν, πίεσε μπροστά man to man. Η σκέψη του ήταν η εξής. Έπιασε το εξάρι του το Μπίσεσβαρ, δηλαδή τον είχε man to man σε όλο το γήπεδο, δεν μάζεσαι, σου λέει να μην κάνει παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα η εντολή ήταν όταν κάποιος περνούσε, έβγαινε πρόσωπο για να μην δημιουργήσει υπεραριθμία. Φάουλ σκληρό και κινδύνεψε, ρίσκαρε δηλαδή να πάρει και κάρτα. Βασικά ο Παντελίδης
το σκέφτηκε ότι θα παίξω σκληρά, αν μου δώσουν και κόκκινη κάρτα θα γίνω και ήρωας άμα χάσω. Του άφησε το παιχνίδι το σκληρό ο διαιτητής, καλός κακός το άφησε, εν πάση περιπτώσει. Διαφωνώ. Αλλά από εκεί και πέρα, φίλο μου Ζάχο, επειδή είναι ανίκανος προπονητής, θα σου πω ότι όταν έκλεβε την μπάλα ο Άρης δεν ήξερε τι να την κάνει. Δεν είχε σχέδιο στο πώς να σκοράρει. Χαρακτηριστική φάση, δεν ξέρω, δεν το αναφέρε κανένας. Βγαίνεται σε κάποια φάση, παίρνει την μπάλα του Μαουρίσιο, 4-2. Ναι, εκεί βέβαια. 4-2, δεν άνοιξε κανένας. Κανένας δεν έδωσε πλάτο στο γήπεδο, κανένας δεν όχι, έκανε. Άνοιξαν, έκανε λάθος ο Σουηδός. Όχι, όχι, έκανε λάθος ο Σουηδός. Όχι, όχι, άκου τα γράμματα, δεν θα το δεις εσύ, θα σου τα πω εγώ πώς είναι. Πώς δεν το άλλο μάτσε έβλεπα. Άλλο μάτσε έβλεπα και αριστερά και δεξιά είχε επιλογή. Μάλιστα δεξιά είχε δύο. Αριστερά και δεξιά. Έκανε κανένα χεστή κίνηση από τους δύο να μπει μέσα στην τρύπα. Να τραβήξει το στόπερ για να μείνει ελεύθερος ο δεξής ή ο αριστερός ο παίκτης. Φυσικά για να το κάνεις αυτό πρέπει να το έχεις δουλέψει την προπόνηση. Ναι. Όταν φεύγεις λοιπόν και τρέχεις στο λιβάδι και όλοι περιμένουμε ποιος θα μου δώσει την μπάλα, αυτός που έχει την μπάλα δεν ξέρει πώς θα τη δώσει. Δεν υπάρχει σύστημα δουλεμένο για να ξέρουμε ότι όταν την πάρουμε στο χώρο την μπάλα, ποιος είναι από δεξιά σου είναι δύο παίκτες. Ο ένας από τους δύο θα κάνει βάθος μέσα για να τραβήξει το center back και ο άλλος θα μπει μόνο στην τρύπα. Αυτό τώρα πού να τα δει όμως κάποιος τώρα. Τόπλα θα τα δούμε, ποιο θα τα δούμε. Βέβαια, εδώ κάνει μια παύση. Βέβαια, έλειπε αυτό που έλεγα όλη τη βδομάδα. Έλειπε ο Τόνσο που αυτή είναι η δουλειά του. Δηλαδή, αν εκεί ήταν ο Τόνσο, αυτό το πιστεύω γκολ θα ήταν. Αυτή η τέτοια. Ο Τόνσο ή όχι ο Τόνσο, το σύστημα στην προπόνηση στη δουλειά είναι αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να το κάνει ένας παίκτης άλλος και να μην βάλει τον γκολ. Αλλά η κίνηση πρέπει να γίνει. Όταν δεν γίνεται η κίνηση, πάει να πει ότι δεν την έχουν κάνει. Άποψή μου, μπορεί να γίνει. Όχι, όχι. Σαν λογική έχει λογική. Αλλά έκανε λάθος ο Σουηδός, εγώ πιστεύω, σε αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, πάμε. Από εκεί και πέρα εμείς βάλαμε γκολ. Ευτυχήσαμε να βάλουμε πρώτη γκολ. Εγώ περίμενα τον Λουτσέσκου γιατί δεν μ' άρεσε προπονητικά σε αυτό το παιχνίδι. Δεν βγήκε όπως έπρεπε να βγει. Όταν κάνει ο Άρης τόσο πολύ pressing και ξέρει ότι μετά το 70 θα σκάσει. Σου έχει μπροστά όλα τα χάφ, τα έχει απενεργοποιήσει. Εγώ περίμενα να βάλει δεύτερο center for ή να τραβήξει τον παίκτη στα πλάγια εντελώς που τον είχε man-to-man, δηλαδή τον Μπίσεσβαρ, και να αφήσει από τον άξονα μέσα να γίνει παιχνίδι, να δημιουργήσει υπεραριθμία. Δηλαδή αυτό κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι απλό. Δεν το έκανε. Δεν ξέρω αν αγχώθηκε, το φοβήθηκε, το βόλεψε το 1-0, γιατί όπως φαινόταν ο Άρης δεν θα μπορούσε να βάλει γκολ ούτως ή άλλως. Δεν υπήρχε δηλαδή απειλή από τον Άρη πουθενά. Νομίζω το είδες και εσύ αυτό. Απλά ήταν πάμε να κλέψουμε την μπάλα και ό,τι γίνει. Αυτό δεν είναι επιθετικό σύστημα, δεν μπορούμε να βάλει στα δίχτυα. Τέλος πάντων την πλήρωσε σε αυτό ο Λουτσέσκου. Δεν την πλήρωσε με ήττα, αλλά την πλήρωσε. Εντάξει, δεν μπορεί να κερδίσει συνέχεια και η ομάδα και ο Άρης μπάλα παίζει. Έπαιξε καλά παρόλα αυτά, μπήκε δυνατά. Αλλά εντάξει, ήταν νομίζω το maximum. Και δηλαδή, πάλι την πήρε το δηλαδή maximum, στη μάχη γιατί τον πάγκο ποιο κέρδισε, Θοδωρέ, συγγνώμη. Το κέρδισε ο Παντελίδης. Δεν πάει να πει ότι είναι καλύτερο προπονητή, επειδή το κέρδισε, πρόσεξε. Επειδή έπαιξε ή τον ευνηδίασε σε ένα παιχνίδι, δεν πάει να πει ότι είναι και καλύτερο προπονητή, έτσι. Δεν είπα αυτό. Βασικά, εγώ πιστεύω. Να ξεκαθαρίσουμε, να προσαφηνίσουμε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ένα προπονητή δείχνει τη δουλειά του, δεν θα τη δείξει στον ΠΑΟΚ των 50 εκατομμυρίων μπάτσε, στον Ολυμπιακό των 60, στον Παναθηναϊκό με Σισε, γιατί τη δείχνει σε μια ομάδα ψηλοκαλή, αν μπορέσει να την πάει ψηλά. Εκεί τη δείχνει. Σίγουρα. Σε μια μικρή ομάδα. Στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό τώρα και με αυτά τα μπάτζετ. Συγγνώμη, ρε φίλε, και στη Μάντσεστερ και εγώ προπονητή γίνομαι, δηλαδή. Εντάξει. Να σου πω κάτι όμως. Είχαμε και Στέφενς, ο οποίος Στέφενς ερχόταν εκεί πέρα και το μόνο που δεν έκανε ήταν προπόνηση. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν είχαν τέτοιο μπάτζετ. Βγήκε και ο Δόνης, προσπάθησε να το κάνουν. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γιατί εγώ δεν μπορώ να. Δεν θυμάμαι. Ο Στέφενς είχε το μπάτζετ που έχει ο Λουτσέσκου τώρα, σοβαρά μιλάς. Ο Στέφενς όταν τον πήρε πρώτα απ' όλα του έδωσε 2 εκατομμύρια σαν προπονητή, γιατί έφερε τον προπονητή σου διδάξει ποδόσφαιρο. Σωστό. Του είχε φέρει μεταγραφές και του έφυγε και ανοιχτό για 3 δικές του μεταγραφές. Και ο γιος του τον έφερε το Μαντούρο. Δεν φταίω εγώ, ο Στέφενς τον έφερε το Μαντούρο, φίλε. Και το Μάρτενς. Και το Μάρτενς. Και το Μάρτενς μας το φέρανε για το Super Pack και τον πληρώσαμε τότε για να σπάσουμε τη ρήτρα. Και ήταν κουτσάλογα. Ναι, ρε φίλε, αν όμως, λέω εγώ, δεν ξέρω, αν τον είπε αυτό το budget για παίκτη είναι 300.400, το Μαδούρο θα σου φέρει από τη Βενεζουέλα. Όχι, όχι. Πώς? Ανοιχτό, 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 budget είχε ανοιχτό τότε. Τον είχε αφήσει και τον είπε μέχρι 3 εκατομμύρια, 4, τον είπε μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Δηλαδή τον είπε 3-4 και έφερε το Μαντούρο. Στην προετοιμασία όταν ξεκίνησε και είδε ο Στέφες, είπε ότι εγώ θυμάμαι τις δηλώσεις. Και είχε έφερε τη 200.000 παίκτη, δηλαδή. Είχε πει, α σου πω τι έγινε με τον Στέφης. Είχε πει τότε ότι τσεκάρισα το ρόστερ του ΠΑΟΚ, το βρήκα αρκετά πλήρης, ενώ ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν πολλές μεταγραφές. Είπε, αν χρειαστούν μεταγραφές, θα πάρουμε τον επόμενο μήνα. Και ο ΠΑΟΚ έπαιζε Champions League με τη Σάλκε, αν θυμάστε. Με τον γκολ χέρι. Όχι, 1-1 με το στόχο εκεί πέρα. Και 3-3 εδώ, είπες. Και 3-2 χάσαμε εδώ. 3-2 χάσαμε εδώ με το πρώτο γκολ χέρι πέναλτι που έδειχνε με άδεια τούμπα.
Με τιμωρημένοι ήμασταν από την προηγούμενη αγωνιστική. Είδε λοιπόν που το φέρανε, τότε φέρανε και τον Τζαβέλα. Μετά το μάτς με τη Σάλκη ήρθε ο Τζαβέλας από τη Μονακό. Καλώς. Αν θυμάστε. Καλώς. Ξαναέφυγε γιατί δεν τα βρήκαν οικονομικά, ξαναήρθε. Είχε έρθει ο Νίνης στον ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά. Μεγάλες μεταγραφές. Αν θυμάσαι. Ακριβώς. Όχι, είχαμε καλό ρόστερ τότε. Είχαμε καλό ρόστερ τότε. Είχαμε πολύ καλή ομάδα. Δεν είχαμε άσχημη ομάδα. Είχαμε καλό ρόστερ, αλλά δεν είχαμε ομάδα. Απλά είδε την αστιότητα που υπήρχε μέσα στον ΠΑΟΚ τότε εκείνο τον καιρό ο Ολλανδός προπονητής ο Στέφες. Και σου λέει αυτή εδώ πέρα, ρε φιλέ, αυτή εδώ πέρα να πούμε είναι ό,τι να είναι. Ας πάρω εγώ τα φράγκα, ας πάρει να πούμε και ο γιος μου δύο δραχμές που είναι μάνατζερ και τα λοιπά, τις μεταγραφές. Και άντε γεια σας. Στη Στουτγκάρδη πήγε, μετά και την έσωσε τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, πότε έφυγε. Εντάξει, δεν είναι. Τον αγαπούσαν γενικά. Έτσι δεν είναι. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου ο Στέφες τώρα. Είδε ήλιο εδώ πέρα, γέμισε βιταμίνη Ε από τον ήλιο της Ελλάδος και πήρε 1,5 χαρτί, πήρε και ο γιος του τα καβρά και έφυγε. Αυτό ήταν ο Στέφης, δηλαδή τι ήταν. Και αν θυμάσαι, είδαμε και το Σαλμπικίδη δεξιό πιστοφύλακα. Πάντω, Θόδωρε. Δεξιό πιστοφύλακα είδα το Σαλμπικίδη, φίλε. Επειδή εγώ δεν τον είδε. Εγώ δεν το είδα το μάτς. Την πρώτη αγωνιστική. ΠΑΟΚ Τρίπολη, έτσι. Ναι. Την ίδια προσέγγιση δεν είχε πάνω κάτω στο μάτσο ο Παντελίδης. Όχι, μαντουμάν δεν είχε, ούτε έδωσε τέτοιο βάθος. Ναι, γιατί δεν είχε μαντουμάν, γιατί δεν ξεκίναγε ο Μπίσερβα τότε. Δεν έπαιζε ο Μπίσερβα. Ακριβώς, το μόνο που είχε ο Παντελίδης στο ΠΑΟΚ Τρίπολη ήταν μεγάλη γλώσσα που του κόπηκε στο επόμενο με την ΑΕΚ. Και επίσης, ναι, που έκανε. Του κόπηκε η γλώσσα και η μαγιά. Του κόπηκε η γλώσσα και η μαγιά του κυρίου Παντελίδη με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό που του φάξανε. Αλλά εκεί δεν μιλάτε. Εκεί ούτε οι Αριανοί μιλάτε, ούτε οι οπαδοί του Σάββα του Παντελίδη. Μιλάτε που το ταβάνι του Παντελίδη. Τον άνθρωπο, το ταβάνι του Παντελίδη είναι η έκτη θέση. Άστο να μιλήσει. Άντε με τον Άρη να κάνει ρεκόρ να μιλήσει τον άνθρωπο. Άντε να σώσει και κανένα Ηράκλη. Παραπάνω δεν είναι Παντελίδη. Όπως είδες, δεν σε αφήνει να μιλήσει στον Θόδωρο. Ενώ εγώ βλέπω. Εγώ δεν τον αφήνω να μιλήσει. Έλα, Θόδωρο. Την είναι χύμαρο. Σιγά, ριάκι. Κοίταξε, από εκεί και πέρα ντροπή που δεν βγήκε στην συνέντευξη. Έτσι, έπρεπε να δώσει, αλλά φοβήθηκε φυσικά γιατί ενώ είχε, όπως είπες, με την Τρίπολη μεγάλη γλώσσα. Ντράπηκε τώρα να βγει έξω γιατί κατάλαβα ότι θα του κάνουν πέσιμο για το goal of time. Δεν δέχτηκε ερωτήσεις. Δεν δέχτηκε ερωτήσεις. Ναι, κοτόπουλο ο Παντελίδης. Μπράβο, ρε, Παντελίδη. Μεγάλο κοτόπουλο ο Παντελίδης. Σας πήραξε καλά. Όταν δεν βγαίνει να κάνει, φίλε, να δώσει απαντήσει στου ρεπόρτερ, εντάξει, είναι και αντιδημοσιογραφικό, εντάξει, και καταμαρτυρά τη φοβία σου. Ότι να με κάνετε ερωτήσει και δεν θα απαντήσει. Μεγάλο κοκοκό, είσαι Παντελίδη. Είναι κομμάτι της δουλειάς ενός προπονητή να δέχεται και ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Καλός κακός, είναι και αυτό κομμάτι της δουλειάς τους. Okay. Και κάτι ακόμα, γιατί λέγατε δεν σας βλέπαμε σαν Άρη και τα λοιπά. Yeah. Πήρατε το χί στην Τούμπα και είχε υποδοχή ροών, φωτογραφίες, χαμός. Πού την είδες στην υποδοχή? Στα δικά σας τα site, πού την είδες? Άστο, ρε φίλε, μόνο ο Ζάκος δεν το είδε. Όλοι το είδαμε, ο Ζάκος δεν το είδε. Βγήκαν από τις καφετέρες 10 άτομα και ήταν υποδοχή. 10 άτομα. Δηλαδή, άτομα είστε, τι να σε κάνω τώρα, τι να κάνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Δύο ώρα τελείωσε το μάτς του Καρλάου που ψάχνουμε την μπάλα του Καράμπελα και άνοιξε φωταγώγησε στην Τούμπα και είχε 5.000 δύο ώρα τα μεσάνυχτα. 5.000 κόσμο είχε. Φίλε, 5. Εκεί προκρίθηκα. Εσύ είσαι ο μεγάλος μου. Εκεί έκανα πρόκληση. Μην τρελαθούμε. Εκεί έκανα πρόκληση, δεν πήρα χι. Τα δικά μας και τα δικά τους δικά μας. Πρόκληση πήρα, καταλαβαίνεις. Δύο ώρα. Ο Τρέγκες ήταν στο τρίτο όνειρο αριστερά, σηκώθηκε και ντύθηκε και πήγε στην Τούμπα. Εκεί ήμουνα. Πήγε στην Τούμπα και πανηγύρισε. Ήμουνα εκεί και. Θα σου πω μετά. Ναι, ήμουνα και πέρασα και καλά. Αλλά σε μία περίπτωση έχουμε πρόκληση. Στη μία περίπτωση έχουμε πρόκληση που ήταν πρόκληση Γκράγκη. Με 9-8 στα πέναλτι, πόσο 8-7, πόσο βγήκε. 30, 20. Όχι, ρε. 14. Όχι, 9-8, κάπου εκεί έλειξε. Ναι. Έτσι, και την άλλη περίπτωση πήρε ένα χείρε, φίλε. Απλώς. Δεν συγκρίνουμε. Για πες μου, άφησα τώρα. Θοδωρε, κλείσε, έχει δύο γραμμές. Εντάξει, τι βλέπετε για την άλλη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό? Θα παίζει τα λεφτά στο σπίτι στον Ολυμπιακό. Τι λες, ρε φίλε, παίζω μέσα στον Ολυμπιακό και να παίξω τα λεφτά. Βάλτο 3-0 από τώρα τελικό. Δεν ξέρω, άκουμε τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, αλλά το Σάββατο. Ένα 20 ευρώ στον Άσο θα το βάλω εγώ. Ολυμπιακός Άρης 3-0, βάλτο. Από τώρα. Κάτσε, λοιπόν, κλείνοντας. Ζάχο, θα παίξει ξανά man to man το Φορτούνι ο δικός σας. Καλά, τώρα, αν άκουσε. Ωραία ερώτηση, ωραία. Θα σου πω. Θα σου πω. Αν συγκρίνεις τον Μπίσερβαρ με το Φορτούνι, τι να σου πω. Εγώ το θεωρώ. Ο Μπίσερβαρ είναι μια κλάση πάνω. Άρα γιατί να βάλει man to man
Εγώ το θεωρώ πολύ μέτριο. Και το Μάνταλο αυτόν εδώ πέρα εδώ, τώρα που τον έβλεπα και το Φορτούνο. Του θεωρώ μετριότητες. Γεια σου Δόδωρε, γεια σου Δόδωρε. Πάμε. Δεν θα χρειαστεί, θα του κερδίσουμε και εύκολα. Μακάρι να του κερδίσετε, αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπει. Γι' αυτό έχει. Δεν το βλέπω. Γεια. Εντάξει, εγώ έχω γυαλιά, δεν τα ξεχνάω. Έλα, έλα, καλησπέρα. Με ξυγονοκόλληση τάκη. Δεν βγαίνουν τα γυαλιά. Τι να κάνω, φίλε. Ηλεκτροκόλληση τα είχα και προήχθη. Έλα, καλησπέρα. Ναι. Στον επόμενο. Έλα, φίλε. Γεια σας, φιλαράκι μου. Γεια σου, φιλαράκι μας. Γεια σου. Έλα, ρε, Παντελής. Γεια σου, ρε, Παντελή. Παντελίδης. Ξαναφέρνω. Τσατίστηκε, γιατί είπαμε κοκακό, προπονητή του Άρη. Τι τώρα, εντάξει. Άστον άρε, άστον άρε. Είμαι φρενάρης, όλο φρενάρης. Όλο να εχθέ να μην μάθει να μιλήσω. Ποιος είναι δεν μου λέτε. Ο BBC. Ποιος δεν σ' άφησε να μιλήσεις, ρε Καρτούν. Για πάρε εκεί πέρα, έχεις την εκπομπή ξανά να δεις. Βάλ την κασέτα, πες. Άντε μίλα σήμερα. Βάλ την κασέτα. Δεν μιλάω σήμερα. Το κλασικό, βάλ την κασέτα. Όχι, θα μιλάς γιατί είσαι καλό παιδί. Ναι. Και εντάξει. Λοιπόν, άκουσε όμως να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Παντελονάτα όμως. Εσύ είπες να πούμε πριν από ώρα γιατί δεν μπορούσα να πιάσω κύριε Χάμη. Είπες πριν από ώρα, φίλε Τάσο, ότι θα πάνε ο κόσμος του Άρη να εψυχώσει την ομάδα του Άρη με τον Ολυμπιακό. Ναι, το είπα. Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Εάν ο Άρης ποτέ διεκδικήσει πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός είναι με δεύτερος, ποιον θα υποστηρίζεις, ποιος θα θέλεις να πάρει το πρωτάθλημα. Κανένας. Πώς δεν γίνεται αυτό. Η ομάδα μου με νοιάζει εμένα, φίλε. Δεν ασχολούμαι με τους άλλους. Τώρα πες ρε παιδί μου ότι το πρωτάθλημα είναι ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό. Ναι. Στον τελικό πες ρε του Καφτατζογλίου, με ποιον ήσουν να πες. Με κανέναν. Πάλι με κανέναν. Με κανέναν δεν είναι. Με τη συσκότηση ήταν. Με κανέναν δεν είναι, πραγματικά δεν με νοιάζει. Γι' αυτό το βράδυ στη Μαρμίτα την άλλη μέρα το γελούσε με το Μακουκούλα. Είχαν 3 κιλά χαμόγελο καθένα. Εγώ είχα γράψει τους τίτλους της ομάδας μου. Τι να κάνουμε, δεν ασχολήθηκα με εσάς. Εντάξει, ήταν και ο Μπουγάτης από Θεός εκείνη την ημέρα. Ναι. Σιγά-μα! Εσύ τώρα που ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει το πρωτάθλημα και είναι Ολυμπιακός δεύτερος, ποιος θα το πάρει. Ολυμπιακός. Δεν θέλω να πάρει ο ΠΑΟΚ, ρε, ας το πάρει Ολυμπιακός. Ναι, ποιος θα το πάρει. Εγώ στον Ολυμπιακός. Α, μπράβο. Γιατί Ολυμπιακός. Α, μπράβο. Εγώ φίλε το όλο στα ίδια. Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει ΠΑΟΚ, θα με κατηγορήσει. Θα μου πει, εγώ έπαιζα, σου μιλάω τώρα αγνήσια, έτσι. Όταν έπαιζα με την Τόφας, ήρθε ένας φίλος μου, να πούμε, okay. Ένας τέτοιος. Τόφας, το κόρα Τόφας, με... Αυτό δεν είναι με τον μπάσκετ, μέχετε ζαλίσει με τον μπάσκετ. Για πες, τι σου είπε ο Πάουξης. Με το παλιό μπάσκετ. Έτσι, και μου λέει και πώς είναι την Τόφας. Ποια είναι η Τόφας, μωρί, και ο Τόφαλος και η Μπόφας και η Μόφας τώρα. Θα μας πεις για μπάλα τώρα. Ας την Τόφας, να μου. Κάτσε ρε φίλε, μιλάμε για οπαδική φάση, δεν μιλάμε για άθλημα. Σου λέω, ο Άρης έπαιζε τελικό κόρατ, με Τούρκους. Και ήρθε Παοξής σε μένα προσωπικά και μου λέει πως ήρθε την Τόφας. Λογικό σου είπε. Λογικά σου είπε. Γιατί ρε φίλε. Το λογικό σου είπε. Γιατί έπαθες πλάκα, δεν κατάλαβα. Εντάξει ρε φίλε. Και εμείς όταν παίζαμε με την Μακάμπη, τι να κάνουμε. Με την Μακάμπη ήταν. Είχα δύο Αριανούς που υποστήριζαν τη Μακάμπη. Και αυτό λογικό. Τώρα μην μου λες. Και αυτό λογικό. Μην μου λες εσύ Τάσο να πούμε ότι οι Αριανοί δεν θα φάνε με τον Ολυμπιακό. Να μην πάνε με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Να χαρώ εγώ, είσαι ωραίος, δε φίλε. Γιατί εγώ μιλάω παντελονάτα, τι να σε πω. Παντελονάτα, δικαιώνεις τα λεγόμενά μου. Τι δικαιώνεις τα λεγόμενά μου, εσύ μπορείς να πεις. Αγόρι μου γλυκό, αυτό ακριβώς που λες εσύ. Με τον Άρη δεν θες ούτε πυρετόρευση. Παλικάρι μου καλό. Να πεις στον αέρα και να πεις ότι ο Άρης δεν θέλω ποτέ να πάρει ποτέ να καταστραφεί. Το έχω πει. Όχι να καταστραφεί. Δεν έχω πει να καταστραφεί. Άκου. Έχει διαφορά, φίλε. Αγωνιστικά. Δεν βγάζουμε τη διαδικασία. Τι θα πει να καταστραφεί. Γιατί να καταστραφεί. Αλλά ότι δεν θέλω να πάρει τίτλους και να συνεχίσει να είναι 258 χρόνια άτιτλος, 650, το θέλω. Λογικό. Άρα υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Άντε πάλι. Εσύ. Αφού σε λέει ρε με τον Ολυμπιακό το διεκδικεί. Αν δεν το πάρει ο Άρης, ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Όχι, δεν θέλω να το πάρει ο Άρης. Δεν υπάρχει. Σου λέει με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει. Με βάζει να διαλέγω. Δεν θέλω να το πάρει ο Άρης. Δεν υπάρχει υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Γιατί το καταλαβαίνετε αυτό. Ρε, παιδί μου. Αυτό ισχύει για εσάς που είστε συνέδριοι. Ωραία, άστο ρε. Με τον Παναθηναϊκό το διεκδικεί. Περίμενε. Κανένας. Με τον Παναθηναϊκό το διεκδικεί. Με την ΑΕΚ. Να αναβληθεί διαπαντός. Με τη Λάρισα. Να αναβληθεί διαπαντός. Με τη Λάρισα ο Άρης διεκδικεί το πρωτάθλημα. Ποιος θα το πει. Α, η Λάρισα. Υπάρχει μια διαφορά οπαδών μεταξύ Άρη και ΠΑΟ. Εσείς μέσω χαριλάου γιατί ήμουν στο παιχνίδι. Κρεμάστε παλιά για τη Γάνδια μας θυμάστε. Γιατί και εσείς σε παλιά καραβάνα. Τα ξέρεις τουλάχιστον. Εντάξει, αυτό τι. Δεν σου λέω για το πάνι στο Βόλο, άστο εκείνο. Κακό είναι που κρέμασε για τη Γάνδη, δεν κατάλαβα. Στην νεότερη ιστορία. Κρέμασε πάνι να πούμε
όταν έπεσα με την Καλαμαριά. Εμείς τέτοιες ξεφτύλες δεν έχουμε κάνει, φιλαράκι. Αυτή είναι η διαφορά Αριανού με Πάοξη. Η διαφορά Αριανού με Πάοξη είναι, αδερφέ, ότι από τη μία πλευρά υπάρχει και ποδοσφαιριστές και ο κόσμος του ΠΑΟΚ που βγαίνουν και λένε ότι είναι πέναλτι του Βιερίνια. Και απ' την άλλη βγαίνει ο Σιώπης και λέει είναι πέναλτι, πέτρεται να τον φάτε, αλλάζει την δήλωσή την άλλη μέρα. Εντάξει. Και ποτέ κανείς δεν βγήκε από εσάς, από τον επίσημο Άρη, να πει ότι είναι goal offside. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν του ΠΑΟΚ με τον Αριανού. Κατάλαβες. Έχω απάντηση, φίλε Τρέγια, έχω απάντηση. Για πες την απάντηση. Έμαθα ότι ο Πέρα, ένας παίκτης από εσάς, από τον ΠΑΟΚ προχθές, είπε ότι γλιτώσαμε την ήττα. Και λέει δεν είναι. Μεταφράστρια, δεν είπε γλιτώσαμε την ήττα. Είπε τα θετικά είναι ότι δεν χάσαμε. Φυσικά, γιατί είναι κακό αυτό που είπε. Όχι βέβαια, αλλά. Γιατί σου απάντησε η δήλωση, ρε Τάσο. Ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Είδες κανέναν. Δηλαδή όλα σας πειράζουν, είστε περίεργοι. Είδες κανέναν επίσημο ΠΑΟΚ εκτός από μεταφράστρια να βγει και να τον πει. Να βγει και να τον πει και να πει ο Ακπόμπ την άλλη μέρα έκανα λάθος στη δήλωσή μου. Αυτό που έκανε ο Σιώπης. Ακούς, αυτό που έκανε ο Σιώπης. Άμα το έλεγε μεταφράστρια μετά, θα πήγαινε για λάμπια που δεν άμετα. Άντε πάλι. Δεν θα πήγαινε για λάμπια. Τέλος πάντων. Άντε γεια. Γεια χαρά. Άντε γεια. Λοιπόν, υπάρχει και η δήλωση. Τελευταίος φίλος. Υπάρχει και μια δήλωση από τον Ντίνο Κούι. Ναι. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έγινε πόσο 63 χρονών και εντάξει, είναι ακόμα στο μυαλό είναι 13χρονος, παιδί μου, της πρώτης γυμνασίου. Ναι. Μόνο στεναχώρια αν ο ΠΑΟΚ φέρει, λέει, το φετινό τίτλο. Αυτό τα λέει ο Ντίνος ο Κούις στα 63 του. Ο παδός. 63. Δεν είναι ο παδός μόνο ο Ντίνος ο Κούις. Τι είναι. Είναι. Καλά, δεν είναι και τίποτα σημαντικό. Είναι ένας παίκτης που έπαιξε Αγροτικό Αστέρα και Άρη Θεσσαλονίκης. Έκανε τον προπονητή στην αναγέννηση Γιαννιτσών, στην Κέρκυρα, στην Καρδίτσα, στον Αγροτικό Αστέρα. Δεν είναι και ντε και καλά και κανένα εργό. Τώρα πολλοί 25, 30 και ακόμα και 35 που ακούνε λένε ποιος είναι αυτός εδώ ο Ντίνος ο Κούις. Είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες. Είναι ένας παίκτης του Άρη. Ένας μέτριος. Μέτριος. Εθνική. Μετριότατος. Πρώτο σκόρερ μέσος. Πρώτο σκόρερ μέσος. Έπαιξε 20 Ιαννικούλης, τι είπα να πει. Πρώτο σκόρερ ενώ ήταν μέσος. Ξέρεις πολλούς μέσους πρώτο σκόρερ στην Ελλάδα. Ναι, ένας μετριότατος παίκτης. Πρώτο σκόρερ βγήκε ενώ. Ο οποίος δεν έκανε καριέρα πέρα από τον Αγροτικό Αστέρα και τον Άρη. Ναι. Ο οποίος δηλώνει ότι μόνο στα αγόρια αν ο ΠΑΟΚ πάρει το φετινό τίτλο. Γιατί σε πειράζει. Όχι τίποτα. Τώρα δεν έλεγε ότι. Το αναφέρω, φίλε. Είναι μερτική εκπομπή, δεν είμαστε. Ναι, όχι. Καλά το αναφέρει. Γιατί το κράζει. Δεν το κράζω. Το κράζω, το αναφέρω. Yeah, δεν το μπορώ όμως, δεν μπορώ να έχω τη γνώμη μου για το συγκεκριμένο. Φυσικά να έχει τη γνώμη μου. Κύριο, τι είπα. Δηλαδή έπαιξε πουθενά αλλού. Θα σου πω εγώ, ο Ντίνος ο Κούις εκτός από τον Αγροτικό Αστέρα και τον Άρη. Γιατί δεν το ξέρουμε. Γιατί, λογικό είναι, είναι Αριανός και δεν θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Δεν κατάλαβε. Όχι, ρε φίλε. Μόνο στεναχωρητή και δεν το βλέπω. Επιβεβαιώνετε όλοι σας. Να υποθέσω ότι αν ο Άρης. Το μεγάλο κόμπλεξ που σας έχει δημιουργήσει υποθέσω, ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Να υποθέσω. Διοίκηση, προπονητές, παίχτες, βετεράνοι, σύνδεσμοι, όλα αυτά, κίτρινα site, κίτρινες εκπομπές, έχετε γίνει κομπλεξική με τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι Να τελειώσει και πες τι θες. Να τελειώσει. Ωραία, αυτή είναι η τεράστια μεγάλη επιτυχία που έχει αλλάξει επίπεδο ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και δεν το κάνετε μόνο εσείς. Δεν κατηγορώ μόνο την κυτρινόμαυρη όλη οικογένεια. Την Ελλάδα κατηγορείς. Το κάνει και η κόκκινη ομάδα του Πειραιά. Το κάνει και η κίτρινη ομάδα του Γατούλη. Το κάνει, δηλαδή, προχθές με το χ που πήρε ο Άρης, έδωσε χαρά στη μισή Ελλάδα. Γιατί άλλη μισή είναι ΠΑΟΚ. Καταλάβατε. Έλα, φίλε, πάμε στο τελευταίο. Κάτσε, όχι, θα μιλήσω κι εγώ. Περίμενε. Να απαντήσω. Να υποθέσω ότι αν ο Άρης ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ, θα είχαμε σωρία από πρώην ποδοσφαιριστές παλεμάχους του ΠΑΟΚ που θα λέγανε ότι είναι ευχαριστημένοι που ο Άρης παίρνει το πρωτάθλημα. Μπορεί. Έτσι. Μπορεί. Μπορεί γιατί αν μου κάνεις ένας, πρόσεξε, όχι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, προς Θεού, ένας πολιτικός τέτοιος που να έχει κάνει μία δήλωση υπέρ του Άρη τα τελευταία 30 χρόνια, μία για το οτιδήποτε, μία, εδώ πέρα είμαι, εγώ θα ζητήσω συγγνώμη. Αφού δεν σας γουστάρει κανείς, στα χώνια. Α, δεν σας γουστάρει, αλλά εσύ θέλεις να σε γουστάρει ο Κούις. Όχι. Εσύ θες να σε γουστάρει ο Κούις. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Η διαφορά μας ποια είναι, ότι εγώ γουστάρω που δεν με γουστάρεις. Εσύ δεν γουστάρεις που δεν σε γουστάρεις. Τι λες ρε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Όπως είπε και όλος, τον πυρετό σου δεν θέλω. Καλησπέρα. Τον πυρετό μου δεν είναι κάτι καλό για να το θέλεις. Ναι, δεν θέλω. Ενώ δεν θέλω τίποτα. Ο πυρετός δεν είναι κάτι καλό για να το θέλεις. Έλα. Έλα φίλε, τελευταίος είσαι. Της κόλλης. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το όνομά σου φίλε αν θέλεις. Γιάννης Ατρόμητος. Γεια σου ρε Γιάννη. 3-0 εύκολα, Γιάννη.
Ένα λεπτάκι θα πω για το παιχνίδι, αλλά ένα λεπτάκι δώστε μου. Δύο λεπτά τάχεις. Δύο λεπτά τάχεις άνετα. Ωραία. Ο κύριος Θόδωρος ανεβάζει το επίπεδο της εκπομπής σας με τις γνώσεις του και με αυτά που λέει. Εμείς του τα λέμε, ρε. Εμείς του τα λέμε και εμείς. Και τα λέει. Είναι καλός, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε, αλλά ξέρει, έχει γνώση ο άνθρωπος. Νιώθει από μπάλα. Επειδή και εγώ είμαι. Αν και πάω ξύς, βέβαια, εντάξει. Θα ήθελα να του πω αυτό με το 4 με 2. Τώρα δεν μπορεί να χρεώνει τον προπονητή γιατί δεν το έχει δουλέψει. Γιατί το 2019 δεν υπάρχει προπονητής να μην έχει δείξει στους παίχτες πώς κάνουν χώρο. Εντάξει, το ρίχνουμε σε ακαδημίες. Λίγο εμπαθιούλα έχει με τον τέτοιον, με τον Παντελίδη. Έχει μια εμπαθιούλα μικρή. Ναι, ο οποίος έστησε πολύ σωστά την ομάδα. Έπαιξε πολύ σκληρά και καλά έκανε για μένα. Γιατί η διαφορά των δύο προπονητών και τακτικά, εντάξει, ανέλησε πάρα πολλά. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν έχω και χρόνο. Αλλά θέλω να πω ότι ο Παντελίδης κατάφερε να περάσει στους παίχτες το μήνυμα ότι το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Ενώ ο Λουτσέσκο όχι. Νομίζω έτσι, αυτό έχεις δίκιο. Αυτό είδα εγώ στο παιχνίδι τέλος πάντων. Ίσως στο Λουτσέσκο υπήρχε και το περιθώριο των 9 βαθμών, που είναι 10 στην ουσία. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι το Λουτσέσκο. Μπορεί και μία μέρα δικαιούται οποιαδήποτε ομάδα να έχει ένα άσχημο απόγευμα. Όπως εμείς σήμερα, να μπω λοιπόν σε αυτό το θέμα, γιατί δεν θα το αποφύγω φυσικά. Έκανα μια κάκιστη εμφάνιση, σίγουρα. Δεν μας βοήθησε και το σκορ του πρώτου αγώνα και το γρήγορο γκολ που φάγαμε στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω δεν έχουμε ξαναδεί το ανατρόμητο σε τόσο κακή κατάσταση, ειλικρινά. Ναι. Η πρόκριση είχε χαθεί βέβαια από το σφάξιμο του Σιδηρόπουλου στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά τέλος πάντων πήγαμε να παλέψουμε, δεν το κάναμε ποτέ. Αυτό που είπες πριν λίγο, Τάσο, ότι όλες οι ομάδες δικαιούνται κακές εμφανίσεις, γιατί και στην Τρίπολη δεν είμαστε καλοί. Αλλά παρόλα αυτά πήραμε την ισοπαλία. Επειδή είδα το παιχνίδι, δεν είμαστε καλοί πάλι. Εμείς κάνουμε αυτοκριτική κανονική. Βέβαια, αυτό το τρίτο γκολ που είδα τώρα. Ναι, το τρίτο γκολ που είδα τώρα τη ΑΕΚ, ειδικά να κάνει ο Μάνταλος και τέτοια ενέργεια. Λοιπόν, ο Μάνταλος. Δηλαδή αυτό σημαίνει. Την ΑΕΚ τη χάρηκα την ΑΕΚ. Έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, ειλικρινά. Δηλαδή είχε και δοκάρια, είχε σωρία ευκαιριών. Ωραία. Το Σάββατο βάλει το στάνταρ άσο, να ξέρει. Το Σάββατο. Γιατί θα σου πω, έχω μία άποψη. Φίλε, ότι το βλέπω άσο και βλέπω την απόδοση και λέω τώρα, επειδή δεν έχω τα γυαλιά και δεν μπορώ να το τσεκάρω, λογικά μετά και το 3-0 μπορεί να ανέβει και άλλο ο άσος του Άρη. Εντάξει, λέω εγώ, ρε παιδί μου, κάνω, λέω την πρόβλεψή μου. Ναι, λέω ήταν 3-30, ελπίζω. Θα παίξω πρώτη φορά στοίχημα. Ωραία, ελπίζω μετά από αυτή την εμφάνιση που λες που ήταν πολύ καλή τη ΣΑΕ. Ωραία, εντάξει. Ελπίζω να ανέβει και ο άσο από το 3-30 να πήγε και 4 γιατί είχε 5 φράγκα. Να το ρίξουμε έτσι κάτι. Ελπίζω να φορτωθεί ο άσος για να οικονομήσω εγώ στο διπλό. Ωραία. Να πω κάτι τελευταίο. Έλα, και εγώ να ευλογήσω λίγο την εκπομπή σας σαν τον κύριο Θόδωρο. Πάμε. Για τους προπονητές. Η δουλειά του προπονητή είναι πάρα πολύ δύσκολη, να ξέρετε, για τον εξής απλό λόγο. Ο κάθε παίχτης ξεχωριστά έχει την μπάλα στα πόδια του, έχει κατοχή μπάλα, δηλαδή κοντρολάρει την μπάλα, σουτάρει. Πασάρει. Πασάρει, προσπερνάει, κάνει διάφορα. Περίπου 1,5 με 2 λεπτά στατιστικά. Έτσι. Ο προπονητής λοιπόν πρέπει να δείξει σε 10 ποδοσφαιριστές, συν τις αλλαγές του, πώς πρέπει να κινούνται τα υπόλοιπα 88 λεπτά μέσα στο γήπεδο. Σωστότατα. Δεν είναι τόσο εύκολο να το δείξει ο προπονητής αυτό, ο κάθε παίκτης να έχει τη σωστή θέση, τη σωστή αλληλοκάλυψη και να μπορεί να κάνει αυτό που έκανε ο Άρης στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, γιατί είδαμε ότι τον πίεσε στα αλήθεια. Βέβαια, δηλαδή, 90 λεπτά Άρης... τον πίεσε, όχι 90 όχι, λεπτά. Θέλω να πω ότι. Μπήκε στο παιχνίδι δείχνοντας ότι θα πάρω κάτι από έτσι, αυτό το παιχνίδι. Έτσι όπως τα λες. Και στο τέλος δικαιώθηκε κιόλας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ είναι άξιος πρωταθλητής, ο οποίος λέει τα υπόλοιπα περί. Γιατί ακούω κάτι τρελές αναλύσεις περί συνωμοσίες και τέτοια. Ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ομάδα, την πιο δεμένη ομάδα. Φαίνεται ξεκάθαρα. Πρέπει αυτό. Να τα αποδείξει όμως μέχρι το τέλος, φίλε. Καλά όλα αυτά είναι θεωρητικά. Καλά είναι θεωρητικά, αλλά την Κυριακή έχεις δύσκολο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Άκου να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ έχει κάποιους παίχτες που θα καθαρίσουν. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι σε κάθε παιχνίδι εμφανίζονται κάποιοι παίχτες που καθαρίζουν τα παιχνίδια. Αυτό που και με τον Άρη αυτό λέγαμε, αλλά δεν έγινε. Θέλει σοβαρότητα, φίλε. Πιστεύω ότι αφύπνισε. Η κακή εμφάνιση αφύπνισε, ξύπνησε και από ό,τι έχουμε δει, έχει τη δυναμική ο ΠΑΟΚ. Να διαχειριστεί άσχημες εμφανίσεις. Να το ανατρέψει.
Okay. Ρε Τάσο, να σου πω κάτι. Ό,τι και να γίνεται στα παιχνίδια, ακόμα και να κέρδιζες τον Άρη, ακόμα και να έχανες από τον Άρη, να γνωρίζετε ότι πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα. Υπάρχει η διαχείριση της επόμενης μέρας. Που μίλες να έχανε... Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και το έχει δείξει τα δύο τελευταία χρόνια τουλάχιστον ότι ξέρει να παίρνει αποτελέσματα. Μίλες να έχανε. Μίλες να έχανε, γιατί θα είχαμε κλάματα. Μίλες τέτοια. Μίλες. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε κλάματα. Φαίνεται ότι δεν ζει στη Θεσσαλονίκη. Αδερφέ, εδώ χι πήρανε και νόμιζα ότι πήραν το διπυρωτικό. Είστε στεναχωρημένοι είμαστε. Αν παίρνανε. Αυτό το λέει ο Τρέγιας. Στεναχωρημένοι είμαστε. Είναι αυτό που εισέπραξα. Σκασμένοι είμαστε. Λέ, πάντα ναι. Λέω αυτό που εισπράττω. Έτσι, αυτό Ζάχο, ναι, Ζάχο, ναι, αυτό σου κάνει κακό να ξέρεις. Όχι, ναι, ναι, πρόσεξε ένα λεπτό. Ζάχο, ναι. Κοίτα, παίρνεις τώρα στα δεδομένα αυτό που σου λέει ο Τρέγιας. Δεν είναι έτσι. Εδώ ξέρεις τι είπε ο δημοσιογράφος του Άρη. Όνομα και μη χωριό. Ποιος ήταν. Όνομα και μη χωριό. Ο δημοσιογράφος του Άρη. Ξέρεις τι είπε. Ο ΠΑΟΚ πλέον λέει. Ναι. Φοβάται λέει τον Άρη. Δεν φοβάται τον Ολυμπιακό λέει, που τον κέρδισε δύο φορές. Ναι. Άκου τώρα τι καθυφίζουν οι άνθρωποι. Εγώ λέω ότι ο περισσότερος κόσμος, φυσικά είναι και κάποιοι που πανηγύρισαν, ο περισσότερος κόσμος βλέποντας το παιχνίδι βέβαια έτσι, δεν θέλω να είμαι τρελός, από πριν λέγαμε ότι είναι δύσκολο και φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ. Οι παράμετροι του παιχνιδιού ήταν του ΠΑΟΚ. Αλλά βλέποντας αυτό το παιχνίδι και έτσι όπως έπαιξε η ομάδα, είμαστε αναχωρημένοι που έλειξε ξεχή. Τι να κάνουμε δηλαδή. Να λυπούμε ψέματα. Φυσικά έλεξε χ με ένα γκολ άκυρο. Ναι. Πάντε, κάντε έτσι. Μια διαδήλωση. Δεν κάνουμε διαδήλωση. Και στην Καμάρα. Λέμε ότι πήρε στο χ με άκυρο γκολ. Όλα τα άλλα, όλα τα άλλα που θα πείτε είναι προπαγανδιστικά. Εσείς πήρατε την νίκη με πέναλτι απάτη. Να χαρώ εγώ. Έτσι, κατά τη δική σου άποψη. Για ποιο λόγο δεν δέχεστε ότι υπάρχουν και διαιτητικά λάθη. Εδώ τον κύριο Τρίγκα. Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα λαθών. Υπάρχουν λάθη ποδοσφαιρικών. Άκου λίγο, ατρώμητε. Εμείς τον ΠΑΟΚ το δεχόμαστε. Γι' αυτό και ζητάμε VAR και ξένους διαιτητές σε όλα τα μάτς. Καταλάβες. Και εμείς το λέμε. Συμφωνώ. Φυσικά, φυσικά. Εμείς ζητάμε ξένους διαιτητές στο σκορ και δεν μας έχουν και πάρει στην τελική, και στην τελική και στο φινάλε, στην τελική και στο φινάλε φαίνεις ξένο διαιτητή για να συνδιετεύσει καλύτερα από αυτούς εδώ πέρα που έχουμε. Να σε ρωτήσω κάτι, πόσους ξένους διαιτητές είχατε φέτος εσείς σε όλα τα ντέρμπι. Τέσσερις. Στον Άρη, σε όλα, ε. Τέσσερις. Εμείς πόσες φορές είχαμε ξένο διαιτητή, ξέρεις. Καμία. Το Σιδηρόπουλο είχαμε που μας έσφαξε το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ και πήγαμε σήμερα και δυστυχώς πέσαμε σε μια πολύ καλή βραδιά της ΑΕΚ γιατί παίζει ρόλο και ο αντίπαλος, παιδιά, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην πούμε ότι. Άντε, κλείσε. Κλείσε, ξεφύγαμε. Κλείσε, κλείσε. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Την Πέμπτη εδώ θα είμαστε. Να είσαι καλά. Γεια σου, ρε Γιγάντα. Πολύ μ' αρέσει. Ωραίο, αλλά πάντα παίρνει παρά ένα λεπτό, παρά εντάξει, δύο. Μπορεί ο άνθρωπος να δουλεύει. Μπορεί χίλια άμα πράγματα. Δουλεύει, εντάξει. Να κάνει σεξ. Λοιπόν, κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν το πιστοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με τόπια κρεατικά. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς. Με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου. Παραγγελίες στο 23-15-20-555. Ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ. Το πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχλικίδη Ισαάκ στην Ανδρέα Παπαδρέου 25 στη Νεάπολη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στη τιμή του απλού καθημερινά. Αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά. Υπάρχει και τεράστιο μαγκαζίνο από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Ένα πρατήριο το οποίο σας φέρνει πάντα το πετρέλαιο στην ώρα του όταν κάνετε την παραγγελία σας με μεγάλη συνέπεια. Για τις παραγγελίες σας. Για το πετρέλαιο του μήνα, 2310-611-256 τηλεφωνείτε, 2310-611-256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεστε μόνο με 5 ευρουλάκια, καλά ακούτε, μόνο 5 ευρώ αντρικό γυναικείο και παιδικό κούρεμα, μόνο με 5 ευρώ. Ένα κιλό τυρί έχει τα διπλά λεφτά, να ξέρετε. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπαδρέου 25 στο γεφυράκι των Μετεώρων. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες για τον καλοπισμό σας όπως χτένισμα, πιστολάκι, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. 2310-616-999 για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε, Ζάχου, κάνεις την αποφώνηση. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο. Γιατί βράχνιασαι σήμερα να μιλάω. Για τη συμμετοχή και την ακρόαση, συγγνώμη, τι να κάνω. Όχι, ρε φίλε, σοβαρά μιλάς, δεν τη συγγνώμη. Δηλαδή, με έχει πιάσει τώρα, έχει δύο ώρες ένα βήκα με φέρει. Περαστικά σου, θα σου φύγει. Εντάξει. Να πούμε. Δεν σε κάνω, δεν σε έφτιαξε σοβαρά την Κυριακή. Δεν σε καλά τέλεμα. Τον έφτιαξα εγώ, δεν παίζει αύριο. Εσύ τι τον έφτιαξε. Πώς λέγεται αυτό, ξαναπέσαι τον αυτόν εδώ που τον βλέπω στη φωτογραφία του Πανιουνίου. Ο Κόρμπος, ρε. Κόρμπο, άμα παίξει αύριο πάλι φυλάκια με το Βιερίνια, εντάξει, Κόρμπο.
Φιλάκια, αγκαλιές, ξέρεις. Εντάξει, για να δω τώρα, θα του πάρεις την καροτίδα. Δεν παίζει ο τέτοιος, έτσι. Δεν παίζει ο Βιερίνια, παίζει. Παίζει. Παίζει ο Βιερίνια. Γιατί τώρα δεν είπες την τέτοια. Τον έβαλε ο Βιερίνια μέσα. Όχι το Βιερίνια. Α, ο Βαρέλα είπες. Λοιπόν, να πούμε αύριο. Ο Βαρέλα και τα λοιπά. Ναι, ο Βαρέλα είναι απόλυτο. Ο Μαουρίσιο δεν είναι απόλυτο για μένα. Αύριο, παιδιά, δεν υπάρχει εκπομπή. Αύριο 7.30 είναι, θα είσαι εσύ εδώ πέρα, έτσι. Είναι το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Θα έχουμε απευθεία σύνδεση από το γήπεδο της Τούμπας με Σταύρο Κόλκα. Όλο το επιτελείο του ΠΑΟΚ 24 θα βρίσκεται στο γήπεδο της Τούμπας. Στο στούντιο θα είναι η αφεντομουτσουνάρα μου από τις 7. Θα κάνουμε ένα ψηλό pre-game κανένα μισάωράκι. 7.30 θα συνδεθούμε απευθείας με το γήπεδο της Τούμπας. Εκεί θα είναι όλο το επιτελείο του ΠΑΟΚ 24 και ο Σταύρος Κόλκας για να περιγράψει ζωντανά τον επαναληπτικό του κυπέλου. Παράταση και πέναλτι για να φύγει 12 η ώρα, παιδό. Σου εύχομαι. Σαλίστη. Σαλάχρε, που είναι 1,5 μήνα να έχει συνάχη. Πού να φας. Να φας τη μύτη σου. Να ξανακάνει νίκη μέχρι το τέλος. Πού να φας τη μύτη σου, τρέχει. Εγώ δεν είπα να αποκλειστεί. Πρόσεξε. Δεν είπα να αποκλειστεί. Είπα παράταση και πέναλτι. Δε. Ναι, για να είμαι κουρασμένο την Πέμπτη να με έχει, έτσι. Ναι. Από τι 7 λοιπόν, μέχρι τι 12, 5 ώρες εκπομπή και να με να πούμε την Πέμπτη σαν σόφιο χωριό. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Σάχου, καλά τον κάνει. Καλά τον κάνει. Καλά τον τάπε, Σάχου. Συνεχίζουν Νίκο Μοσχοβίτη, Νίκο Παπαδόπουλο με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τι 12. Από μένα, το Βασίλη Καβαδία στην ηχοληψία, τον ευχαριστούμε για ακόμη βράδυ. Και τον Τάσο Τρόγια, να έχετε ένα καλό βράδυ. Auf Wiedersehen.